Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, 6 Απριλίου. Πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα. Μια μέρα δύσκολη εδώ στο εσωτερικό, με μια μέρα πανελλαδικής απεργίας για ΣΕΚΑ ΔΕΔΗ και μια μέρα με εξελίξεις πολύ σοβαρές και στην Ουκρανία αλλά και στις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Νίκο Ελευθερόλη και τον Γιώργο Καλαμέρο. Καλησπέρα και στους δύο συναδέλφους. Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα, Νίκο. Ότι είμαστε στη σκιά πρώτα απ' όλα των νέων κυρώσεων. Γιατί φαίνεται ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν το νέο πακέτο κυρώσεων, μέσα στο οποίο πρόσθεσαν και τις κόρες του Πούτιν και τη γυναίκα και την κόρη του Λαυρόφ. Ανεβαίνει λοιπόν η κλίμακα των πιέσεων και των κυρώσεων. Φαίνεται ότι σχεδιάζεται ήδη μετά τον άνθρακα να πάμε σε μια διαδικασία εμπάργου και στο πετρέλαιο, που θα είναι το επόμενο σημαντικό βήμα. Και την ίδια ώρα, βέβαια, οι Ρώσοι ετοιμάζονται για την τελική επίθεση των Ντονμπάς. Γι' αυτό και το Κίεβο προχώρησε διαταγή εκένωσης από αμάχους της περιοχής. Εκεί θα δούμε ίσως το νέο γύρο επιθέσεων. Την ίδια ώρα, Σωτήρη, ο Πάπας έδειξε στο Βατικανό σε μια εκδήλωση, μια σημαία από τη μαρτυρική την πόλη την Μπούκα, την οποία τη συζητήσαμε ότι εκεί έχει γίνει ίσως ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της σύγχρονης εποχής. Υπήρχε η αντίδραση του κ. Ζελένσκι σε αυτό, ότι ήρθαν σαν επικιστές οι Ρώσοι και θέλουν να προκαλέσουν και νέα επιστημική κρίση στην περιοχή και στον κόσμο ολόκληρο. Να πούμε βέβαια ότι η Ρωσία επιμένει να αρνείται, έτσι, ότι έχει κάποια σχέση με αυτό και θεωρεί πως όλο αυτό είναι στημένο. Σήμερα και είπε ότι είναι στημένο, ότι είναι σκηνοθετημένο και το κάνουν στον πόλεμο της προπαγάνδας η Δύση, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, η γνωστή ορολογία και φρασιολογία που χρησιμοποιεί. Και έχουμε βέβαια το πρώτο ίσως ενδεχόμενο χρεοκοπία στη Ρωσία. Διότι σήμερα ήταν να πληρώσει ένα ποσό 650 εκατομμύρια δολάρια, το πλήρωσε με ρούβλια και σε 30 μέρες, αν δεν αλλάξει την απόφαση αυτή και δεν καταθέσει στη συμφωνία τα χρήματα σε δολάρια, τότε θα μιλάμε για το πρώτο. Ναι, πάντως έτσι κι αλλιώς και τώρα που μιλάμε στην ίδια κατάσταση βρίσκεται. Θέλω να πω, οι αγορές είναι κλειστές για τη Ρωσία που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά και επισήμως θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα αν γίνει η χρεοκοπία και αποκλειστεί από όλες τις αγορές. Αυτό είναι ο φόβος της Ρωσίας. Ήδη είναι περιορισμένη με βάση τις κυρώσεις. Και επειδή έρχεται, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό, ο Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν, σήμερα είπε ότι αν συμβεί θα είναι μια τεχνητή χρεοκοπία. Δεν θα είναι πραγματική, ουσιαστική, και αυτό δεν θα επηρεάσει την καθημερινότητα στη Ρωσία, αλλά αυτό είναι πολύ σχετικό. Ναι. Εγώ σήμερα, για να σας πειράξω λίγο, περίμενα να ξεκινήσουμε την απέλα των 12 Ρώσων διπλωμάτων. Πάμε πιο κάτω, για να κάνουμε και το ωραίο πέρασμα συνέχεια στους καλεσμένους μας. Να πω ότι αύριο μιλάει ο Ουκρανός Πρόεδρος στην Ελληνική Βουλή στις 12 το μεσημέρι. Θα απέχουν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, και το ΜέΡΑ25 θα είναι με έναν εκπρόσωπο. Και πάμε σε αυτό που είπε ο Γιώργος νωρίτερα, ότι πραγματικά το γεγονός της ημέρας σήμερα που ανεβάζει. Πριν από αυτό, εγώ θέλω να πω, να εκφράσω μία ευχή. Γιατί έχω ένα ενδόμηχο φόβο, επειδή έχω δει να συμβαίνουν διάφορα πράγματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τα τελευταία 30 χρόνια, να μην έχουμε κάποιο. Κανένα ευτράπελο. Κανένα ευτράπελο και γίνουμε διεθνώς ρεζίλι. Κανένα πανό, το οποίο τέτοιο, λες, δεν είναι απίθανο. Και πριν τις εκλογές συμβαίνουν διάφορα περίεργα. Αυτό λέω, επειδή είμαστε και σε μια περίοδο όξυνσης, να μην γίνει κάτι για το οποίο θα κάνουμε το γύρο του κόσμου, όχι για αυτό που έκαναν το γύρο του κόσμου αντίστοιχες σκηνές από κοινοβούλια στο εξωτερικό. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Εγώ νομίζω δεν θα γίνει ξυμίτι, δεν θα γίνει τίποτα. Η μεγάλη φασαρία θα γίνει μετά. Σε σχέση με αυτά που θα πει ο Ζελένσκι, αν θα πει για την Κύπρο, αν θα μιλήσει για αναθεωρητισμό, αν και νομίζω ότι. Μεθαύριο μιλάει στην Κύπρο. Όχι, αν θα μιλήσει για το θέμα της κατεχόμενης Κύπρου στην Ελληνική Βουλή, στην Βουλή των Ελλήνων. Αν και νομίζω ότι. Και το είπαμε χθες, ήταν πολύ σημαντική η επίσκεψη της κυρίας Νούλαντ. Νομίζω ότι θα έχουν μονταριστεί τα πράγματα έτσι που κάτι θα πει. Ή θα απευθυνθεί στο κομμάτι της Μαριούπολης, που έχουμε πολλούς Έλληνες, και αυτό. Θα απευθυνθεί στο θυμικό μας αυτό κομμάτι. Να πούμε λοιπόν το γεγονός της ημέρας, σχέση μας με τη Ρωσία, είναι η απέλαση 12 Ρώσων διπλωματών. Αυτό συνδέεται ίσως και με την επίσκεψη που είχαμε χθες της κυρία Νούλαντ στη χώρα μας. Μπήκε και η Ελλάδα λοιπόν στο χώρο των απελάσεων. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της ρωσικής πρεσβείας. Απείλησε. Δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με την Αθήνα. Μισό λεπτό. Εδώ είναι κάτι το οποίο είναι αναμένο. Απείλησε ότι θα πάρει μέτρα. Ναι. Τα μέτρα που θα πάρει, η απόφαση της αυτό είναι. Όποιος γνωρίζει από διπλωματία, αυτό είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Πρέπει να το πει. Όταν υπάρχει, και όχι μόνο αυτό, και οι απελάσεις απέναντι στις απελάσεις. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται πάντα. Είναι, ναι, έτσι γίνεται αυτό. Η Αθήνα προφανώς ήξερε ότι αν θα απελάσει 12 διπλωμάτες, ότι θα υποστεί το ίδιο και από την απέναντι πλευρά. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλη αντιπροσωπεία όπως έχει η Ρωσία. Εντάξει, το άκουσα αυτό, αλλά. Το άκουσα, αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή τις χειρότερες σχέσεις με τη Ρωσία που είχαμε στην νεότερη ιστορία της χώρας, όσο θυμάμαι εγώ. Γενικά με τη Δύση, η Ρωσία έχει τις χειρότερες σχέσεις που είχε ποτέ στην ιστορία της. Σωστό και αυτό. Ακόμα και στον ψυχρό πόλεμο δεν ήταν τόσο άσχημο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, διασώματος του κ. Κατρούγκαλου, είπε ότι η απέλαση διπλωματών είναι η άσχατη επιλογή στις διπλωματικές σχέσεις. Άσκησε δηλαδή μια κριτική, λέγοντας ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο και προσοχή ώστε να μην οδηγεί σε κλείσιμο των διπλωματικών διάβλων. Έκανε και μία ανάρτηση όμως, εγώ θα το πω, ναι, που λέει ότι ζήτησα να έχουμε εξηγήσεις για τις απελάσεις αυτές.
Και αυτή η δήλωση του κ. Κατρούγκαλου, η ανάρτησή του στο Twitter, προκάλεσε πολύ έντονη αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης. Και από την κυβέρνηση τον κατηγόρησε ότι για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει ότι κρατούν ίσες αποστάσεις σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση που υπάρχει στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ότι νοσταλγεί φαίνεται τον πρώην κυβερνητικό τετέρω, τον κύριο Καμένο, συντασσόμενος μαζί του. Να θυμίσω ότι το 2018 είχαμε 4 απελάσεις Ρώσων διπλωματών από τον κύριο Κοτζιά με την κατηγορία τη βαρύτατη της κατασκοπίας. Έτσι. Πριν τη συμφωνία των Πρεσπών και να θυμίσω εγώ κάτι τώρα ενδιάμεσο, ότι τη δεύτερη μέρα μετά την έναρξη του πολέμου, 25 Φεβρουαρίου, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει ότι όταν απελάβναμε Ρώσους διπλωμάτες, ο κύριος Μητσοτάκης στηρίζει τα συλλετήρια για τις Πρέσπες. Έτσι, δηλαδή θυμίζοντας ότι επειδή κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι. Δεν είχε ζητήσει εξηγήσεις για τις απελάσεις πάντως. Δεν είχαν ζητηθεί εξηγήσεις για τις απελάσεις. Ναι, αλλά το είπε αυτό και ο κύριος Ηλιόπουλος τότε για να δείξει ότι υπήρξε μια ανάμειξη. Ναι, ξαναλέω όμως ότι το να ζητήσει εξηγήσεις από την κυβέρνηση είναι, κατά την άποψή μου, όπως το βλέπω, πιο βαρύ από αυτό το οποίο περιγράφεις τώρα. Ζητάει εξηγήσεις από την κυβέρνηση της χώρας του είναι σαν με έναν τρόπο να θεωρεί ότι μπορεί και να έχει δίκιο η Ρωσία. Να το πω έτσι χοντροκομμένο. Να σου ρωτήσω κάτι. Θα είναι και ο Σαμανατίδης, λίγο υφυπουργός εξωτερικών. Πας στον δρόμο και σου λένε ξενάκι Σωτήρη, γιατί του απέλασε και ποιοι είναι αυτοί. Ναι. Ξέρεις. Χρειάζεται να το κάνεις τον Ντουκά. Θέλω να πω. Χρειάζεται να το κάνεις τον Ντουκά. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει. Εγώ λέω ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ και να ζητήσει εξηγήσεις για την απέλαση. Χρειάζεται να το κάνει στην Τουντούκα αυτό ταυτόχρονα. Δεν το πει δημοσίως. Κάποιος θες να τα ακούσει, λέω εγώ. Θες να τα ακούσει κάποια πλευρά αυτό και αυτή είναι η ρωσική πλευρά που θες να τα ακούσει. Απλή λογική θέλει. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Μπορούσε να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό χωρίς να το πει πουθενά να το διαλαλήσει. Καλά, βέβαια, η ανακοίνωση είναι πολύ προσεκτική. Ούτε διάβασα σχεδόν. Η οποία βγήκε μετά. Από την ανάρτηση, να το πούμε και αυτό. Γιατί είναι πολύ μετριοπαθής ο Καρδούκαλος. Γενικά δεν μας έχει συζητήσει αυτά, λέω εγώ. Για πες. Θες να πεις κάτι, Γιώργο, ή να συνεχίσω. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι που αφορά το ενεργειακό, που αφορά όλους μας και τις τσέπες μας. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα επισκέφθηκε την Κοζάνη, αυτό που θα πούμε πολλά σήμερα τους άλλους πάλι. Δόξα τω, έχω φέρει και εγώ μερικά στοιχεία που τα βρήκα, γιατί με είχατε βάλει σε πειρασμό. Δεν πιάνει τον καραμέρο στα στοιχεία. Και διαβάζω έτσι. Είναι καλό να ξέρουμε. Να μάθουμε τελικά ποιο έφερε αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Γιατί έχει την υπογραφή του Μητσοτάκη. Α, σου έχω πει όταν είναι το μνημόνιο προαπαιτούμενο. Εγώ το έχω πει εδώ. Έχει ξεκινήσει από το 2016. Θα πούμε και τον νόμο που φέρω ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε αυτό. Ολοκληρώθηκε το 20 όμως. Να πούμε λοιπόν ότι ο κ. Μητσοτάκης έδωσε παράταση στην ιστορία του Λιγνίτη. Είναι ένα θέμα που είχε ανάψει πολλές φωτιές σε συζητήσεις και από την αντιπολίτευση αλλά και εδώ μεταξύ μας. Λίγες απολιγνητοποίησεις ήταν και πάει. Θα πάει πιο πίσω, τουλάχιστον μέχρι το 2028 και θα υπάρχει και μια αύξηση 50% στην παραγωγή του Λιγνίτη. Ναι. Το γιατί είναι πρώτον για να υπάρχει επάρκεια στην ενέργεια στην Ελλάδα και κυρίως σε μια μάχη που γίνεται με τις τιμές που είναι γνωστό. Θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα βέβαια στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε εδώ και μήνες γιατί το κάνετε τώρα και δεν το κάνετε νωρίτερα. Είναι παραδοχή αποτυχίας και καθυστερημένη αυτή η επιλογή. Γιατί θα μπορούσε το φωνάζουμε να γίνει εδώ και καιρό. Έτσι, γιατί, δηλαδή, έχουμε πληρώσει τώρα 4-5 λογαριασμούς και μέχρι να πάρουν μπρος και τα άλλα. Άργησε να γίνει δηλαδή. Εγώ το ρώτησα εδώ, αν θυμάστε, τη Δευτέρα που ανέβηκε 39% η τιμή του ρεύματος, είχε συμμετοχή ο Λιγνίτης μόνο 3,3%. Στο η μείγμα. Στο 3,3% η Λιγνίτης. Η ΑΠΕ ήταν 16-17%. Τι σημαίνει αυτό που βλέπουμε τώρα, ότι θα καίμε Λιγνίτη ως το 2028, θα φθηνίνουν καθόλου τα καύσιμα ότι μπορεί να το πω. Να το πεις, ότι αν γυρίσουμε στην εποχή του 2011, που είναι δύσκολο γιατί έχουν κλείσει εργοστάσια, τότε είχαμε στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής 73-78% Λιγνίτη. Δεν θα γίνει αυτό, θα πάμε στο 50% στην καλύτερη περίπτωση. Καλύτερη. Εξαρτημένοι λιγότερο δηλαδή. Από το αέριο. Δηλαδή τουλάχιστον να παράγουμε ρεύμα με λιγότερο αέριο που είναι ακριβό λόγω αυτών που περιγράφουμε. Δεν το έχουμε κιόλας. Και το έχουμε και αν πάμε σε διαδικασία εμπάργκο, σίγουρα θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Να πούμε ότι στο κομμάτι του κορονοϊού, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, 73 πάλι είναι κρίσιμο. Πολύ μεγάλο αριθμό. Ότι ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και αυτός με κορονοϊό, και ότι η κυρία Γκάγκα άφησε σήμερα ότι το φθινόπωρο είναι πολύ πιθανό να πάμε σε τέταρτη δόση για όλους τους πολίτες. Επίσης, να ευχηθούμε περαστικά στον κ. Κοντοζαμάνη, τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εμφραγμάτων νοσοκομείου μετά από πνευμονική εμβολή, στον Ευαγγελισμό, μετά από πνευμονική εμβολή. Να το πούμε και αυτό. Και είχαμε και το περιστατικό το πρωί στην Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το απίστευτο περιστατικό που οδήγησε σε έναν άνθρωπο να χάσει τη ζωή, ένας άνθρωπος. Έσκασε το κινητό στα χέρια ενός παριστάμενου. Μία λένε, η άλλη ότι κάπνιζε. Πάντως περιμένουμε λίγο την ανάκριση. Ναι, θέλει την πυροσβεστική. Τη πυροσβεστική των ακριτικών να μας πει τα στοιχεία. Ένα άνθρωπο. Είχαμε την πορεία σήμερα. Είχαμε συγκεντρώσει στο κέντρο της Αθήνας, μεγάλες συγκεντρώσεις. Και σε όλες τις πόλεις. Πάτρα, Θεσσαλονίκη, μεγάλη συμμετοχή. Η ΓΕΣΕ έτοιμα 751 βασικό μισθό. Παρευρέθηκε ο κ. Ανδρουλάκη σε μία από τις συγκεντρώσεις ΓΕΣΕ. Και το επανέλαβε το 751. Το 751 το επανέλαβε. Και είχαμε και τη σύγκρουση του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Τσίπρα με αφορμή το αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και αν θα ζητήσει εκλογές όπως ζητάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μας κάνετε μαθήματα προοδευτικότητας. Και αυτό γιατί χθες στο Ηράκλειο ο κ. Τσίπρας είπε ότι αν θες το Μητσοτάκη, ζητάς εκλογές.
Ακριβώς. Και πήγε και το είπε στην έδρα του κ. Ανδρουλάκη. Γι' αυτό έτσι, το έκανε. Στο γήπεδο του. Του έφτιαξε ένα ζήτημα. Ναι, όχι, μα προφανώς το έκανε. Αλλά υπάρχει ένα. Ήξερε που το λέει. Το είπε στο Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι η πατρίδα του κ. Νίκου Ανδρουλάκη και που αισιοδοξούν στο κίνημα αλλαγής ότι το κίνημα αλλαγής θα ξανανεύει σε ποσοστά. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει τα πολύ πολύ παλιά του, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ποσοστά πολύ σημαντικά. Από λεπτό σε λεπτό ολοκληρώνεται και μια συνέντευξη του κ. Τσίπρα στο Crete TV. Θα πούμε μέσα κατά διάρκεια τη εκπομπή. Ναι, λοιπόν, μπορούμε να καλησπέρισουμε του καλεσμένου μα και να μπούμε στην κουβέντα μα. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μα ο κ. Χάρη Θεοχάρη, ο πρώην Υπουργό Τουρισμού και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία και βουλευτή στο νότιο τομέα τη Αθήνα. Να λέμε σιγά και του τομεί των βουλευτών, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, ο οποίος θα τον δούμε σε λίγο με Skype. Και βλέπουμε ότι καλησπερίζουμε την κυρία Τόνια Αντωνίου, που είναι επίσης μαζί μας, εδώ στο στούντιο, βουλευτής και εκείνης, το νότιο τομέα τη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών, του κινήματος αλλαγής. Καλησπέρα, κυρία Αντωνίου, και σε εσάς. Κύριε Αμανατίδη, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Ξενάκη. Να είστε καλά. Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σας. Είναι αλήθεια, τελειώσαμε αργά από τη Βουλή. Ναι, και εμείς. Και εμείς. Είχαμε την συζήτηση για το πόρισμα για τη Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη. Ναι. Και τελειώσαμε αργά. Ήμουνα και από τους ομιλητές. Οπότε λυπάμαι που δεν είμαι κοντά σας. Είναι ευτυχή συγκυρία όμως που είστε μαζί μας σήμερα, γιατί έχει προκύψει ένα μείζον θέμα αυτό με τις απελάσεις των 12 Ρώσων διπλωματών. Και επειδή εσείς έχετε περάσει από το Υπουργείο Εξωτερικών ως Υφυπουργός Εξωτερικών σε κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων ετών, νομίζω και επειδή είστε και ένας μέτριο παθής άνθρωπος, γενικώς δεν είστε άνθρωπος των άκρων, το ξέρουμε όλοι αυτό. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη θέση σας. Νομίζω να το πεις ότι είχατε απελάσει και εσείς δύο Ρώσους τον Ιούλιο του 2018. Δύο ή τέσσερις. Τέσσερις είχαν απελάσει. Και είχαν πει κατασκοπία. Είχε υποθεί δημοσίως. Ήταν για κατασκοπία. Λοιπόν, να πάμε, κύριε Θεοχάρη, ξεκινήσουμε από εσάς. Για εμπλοκή στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Ναι, να μας είχε υποθεί. Ακριβώς δεν είχε πει κατασκοπία. Υπόθηκε κατά κόρο λέξη κατασκοπία και δεν είναι ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κύριε Θεοχάρη, για να δούμε λοιπόν το θέμα αυτό, να δούμε μήπως κάναμε κάτι το οποίο είναι. Εγώ να πω ότι αντίστοιχες απελάσεις έχουν γίνει από πολλές χώρες και επειδή να μην μπουν κάποια τη Γερμανία, την Ολλανδία κλπ. Είναι μέσα αυτές η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία. Λες. Θέλω να πω ότι όλος ο Νότος έχει ήδη κάνει απελάσεις. Αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για χώρες που είναι λίγο πιο κοντά σε εμάς από ότι είναι η Γερμανία, η Ολλανδία ή άλλες. Είναι ξεκάθαρο πως η στάση της χώρας μας πρέπει να είναι πολύ απτή, πολύ συγκεκριμένη, πολύ ξεκάθαρη. Δεν νοείται στο μέτωπο αυτό ενάντια στην επιθετική στρατηγική και τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο κύριος Πούτιν να μην αντιτάξουμε πολύ ξεκάθαρες θέσεις. Εξάλλου, αυτές οι απελάσεις έρχονται σε μια κοινή και συντονισμένη δράση όλων των ευρωπαϊκών χωρών και όχι μόνο, έρχεται μετά από τις θηριωδίες που είδαμε στην Μπούτσα και ελπίζουμε ότι δεν θα είναι και σε άλλες πόλεις όπως σιγά σιγά και αυτές έτσι αποσύρονται τα ρωσικά στρατεύματα. Ελπίζουμε να μην είναι μόνο η αρχή όπως κάποιοι μας λένε, να είναι το τέλος αυτές οι εικόνες τις οποίες είδαμε. Συνεπώς είναι ξεκάθαρη η στάση που πρέπει να έχει ο καθένας μας. Λυπάμαι για την ανακοίνωση ή και το post στο Facebook του κ. Κατρίκολου. Δεν χωράνε αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε αμφιθυμία ή αμφισημία και γι' αυτό ελπίζω έτσι να έχουμε μια ξεκάθαρη θέση και από τον κύριο Μανατίδη, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, εξάλλου θήτευσε στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιος. Συγγνώμη, γιατί τους απελάσαμε, επειδή το κάνουν και οι άλλοι ή υπάρχει... Τους απελάσαμε σε ένδειξη, σε μια αύξηση, αν θέλετε, των πιέσεων και το κάνουμε με τις κυρώσεις και σε ευρωπαϊκό και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, αλλά το κάνουμε και με τις απελάσεις, ώστε να αυξήσουμε την πίεση στην Ρωσία, γιατί αυτές δεν είναι μόνο συμβολικές, είναι και ουσιαστικές οι απελάσεις αυτές. Να πω μια κουβέντα από αυτού, πώς βοηθήσω την κουβέντα. Επειδή ρωτήθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών, συγγνώμη, αν θα γίνονταν οι απελάσεις αυτές, αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα με τη Ρωσία τώρα, αν υπήρχε δηλαδή άλλος λόγος, και η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, από όσο γνωρίζω, ατύπωση, έτσι, η απάντηση, η διαρροή, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι αυτό είναι μια υποθετική ερώτηση, στην οποία δεν μπορεί να υπάρχει απάντηση, γιατί είναι μια υποθετική ερώτηση. Λοιπόν, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και όπως θέλει να το ερμηνεύσει ο καθένας. Ο συνδυασμός έγινε μετά ακριβώς αυτά που είδαμε στη Μπούκα, στην πόλη. Ναι. Ήταν μια και εγώ είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι αυτό είναι το. Αυτό είναι ο λόγος. Οι πιέσεις, οι απελάσεις αυτές που, όπως αναφέρατε και προηγουμένως, έτσι παρακολούθησα την ανασκόπηση και επισκόπηση που κάνατε στις ειδήσεις. Πράγματι είναι προφανές
ότι περιμένουμε και την αμοιβαιότητα αυτών των κινήσεων. Η αμοιβαιότητα είναι. Αναγγέλθηκε είναι και τυπική διαδικασία. Είναι τυπική διαδικασία. Γίνεται πάντα δηλαδή. Βεβαίως ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν διαραγεί σε πολύ σημαντικό βαθμό δεν είναι τυπική διαδικασία, είναι πραγματικότητα. Αν θέλετε να προσθέσω μόνο αυτό πριν να δώσω το λόγο. Ακριβώς. Όσον αφορά το κατά πόσον οι σχέσεις έχουν διαραγεί ή όχι, νομίζω και με τις απελάσεις που είπατε προηγουμένως επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε πολύ δύσκολη περίοδο. Περάσαμε προφανώς μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, την οποία την έζησα και εγώ ως υπουργός τουρισμού όταν προσπαθούσα από εκεί και μετά ακόμα νιώθαμε και βλέπαμε τα αποτελέσματα αυτών των κινήσεων. Το διαβάζω. Τότε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Κοτζιάς και κ. Σαμανατίδης, είπαν ότι δεν είναι θέμα των καλών τότε σχέσεων της Ελλάδας με τη Ρωσία, αλλά λόγω της δράσης των συγκεκριμένων για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχετε δίκιο, όμως το αποτέλεσμα ήταν ότι οι σχέσεις είχαν παγώσει και ήταν πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και σε θέματα τουρισμού που, αν θέλετε, είναι τα πιο ελαφριά και τα πιο εύκολα να λυθούν. Συνεπώς, δεν είναι ζήτημα αν έχουν διαραγεί ή δεν έχουν διαραγεί και φυσικά αυτά που βλέπουμε και αυτά που ζούμε είναι πολύ διαφορετικά από εκείνο το περιβάλλον. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι το ζήτημα το αν θα διαρρεγούν οι σχέσεις μας είναι λοιπόν, το ουσιαστικό εδώ. Πάμε στον κύριο Μανατίδη, λοιπόν, να τον ακούσουμε. Να κάνετε μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Σωτήρη, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, σας κατηγορεί ότι με τη συμπεριφορά και με την ανακοίνωση του κύριου Κατρούγκαλου δείχνετε ότι κρατάτε ίσες αποστάσεις και επί της ουσίας επιστρέφετε στον πρώην κυβερνητικό εταίρο στις λογικές του κυρίου Καμένου. Πώς το σχολιάζετε και αυτό, πέρα από αυτά που θα πείτε για την απέλαση? Να ξεκινήσω από το τελευταίο που με ρωτήσατε. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία. Θέλει να καλύψει τις αστοχίες ή τις βιαστικές κινήσεις που έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και ο πρόεδρος του και όλα τα μέλη και εμείς και όλοι οι βουλευτές έχουμε καταδικάσει περίφραστα την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την καταδικάσαμε γιατί καταρχάς είναι πρώτα απ' όλα κατά του διεθνούς δικαίου, κατά της ανεξαρτησίας των χωρών, της εδαφικής ακεραιότητας και για χίλιους δύο λόγους που η χώρα μας είναι υπέρ της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, όχι αλλά κάτω. Είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι σε αυτό. Από εκεί και μετά όμως, με βάση αυτό το οποίο έχουμε εκφράσει, δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην δέχεται καμία κριτική ή να μην ακούει καμία άλλη γνώμη, πολλό περισσότερο που δεν ενημέρωσε, ούτε έχουμε ακόμα ενημέρωση για το τι υπόθηκε στην συζήτηση με την κυρία Νούλαντ ή το τι ουσιαστικά έγινε με τη συζήτηση με τον κύριο Ερντογάν, παρόλο το τηλεφώνημα, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρξε κάποια πιο ουσιαστική ενημέρωση. Άρα λοιπόν, με την επίκληση των δύσκολων καταστάσεων, δεν μπορεί η κυβέρνηση να επιβάλλει σιγή ασύρματου στην αντιπολίτευση, σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επειδή λένε τη γνώμη τους για τα τεκτενόμενα και φυσικά αφορούν την αντιπολίτευση και όλα τα κόμματα του πολιτικού φάσματος, το ποια είναι η θέση της χώρας μας και τι κινήσεις γίνονται αυτή τη στιγμή. Και θα πούν τη γνώμη τους. Αλλά είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι σε αυτό. Η καταδίκη της ρωσικής εισβολής και όλες τις κινήσεις κατατείνουν έτσι ώστε με όλα τα μέτρα τα οποία παίρνονται να σταματήσει η εισβολή στην Ουκρανία. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, υπάρχει και ένα δίλημα το οποίο το θέλω και εγώ. Αν θέλετε, νομίζω έχει συζητηθεί και στα πολιτικά πάνελ. Είναι το αν θα γυρίσουμε τελικά σε έναν ψυχρό πόλεμο, ο οποίος θα μας γυρίσει δεκαετίες πίσω, ή θα μπορέσουμε να επιβληθεί η διπλωματία με τη δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή της Ρωσίας, θα σας έλεγα, έτσι ώστε να μπορέσουμε η αυταπόρρητα να πάει μπροστά. Πάντως εμείς κρίνουμε την ίδια τη θέση, κύριε Μανατίδη. Εμείς κρίνουμε τη θέση σας. Δεν κρίνουμε τη δυνατότητά σας να την πείτε. Φυσικά έχετε δικαίωμα να πείτε. Μισό λεπτό, κύριε Μανατίδη. Δεν είστε κανένα τέτοιο. Βεβαίως, αφού έχω λοιπόν το δικαίωμα να πείτε το εξής. Για να πάω στην ανακοίνωση. Μισό, κύριε Μανατίδη, πριν πάτε στην ανακοίνωση, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή προφανώς δεν θα απεμπολίσει καμία αξιωματική αντιπολίτευση το δικαίωμά της να κάνει αντιπολίτευση. Αλίμονο προς Θεού, έτσι. Αυτό είναι το αυτονόητο δικαίωμα. Πώς θα το απεμπολίσει? Από την άλλη πλευρά, εγώ ρωτάω. Έχω μπροστά μου την ανάρτηση 6 ώρες πριν, η οποία η ανακοίνωση έγινε πριν από καμιά μία μισή ώρα, 2. 6 ώρες πριν. Τρεις γραμμές από τον κύριο Κατρούγκαλο που λέει: ζήτησα από το ΙΠΕΚ την αναγκή αναλυτική ενημέρωση για τους λόγους απέλασης των Ρώσων διπλωματών. Ρωτάω τώρα εγώ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και πολύ καλά έκανε που το ζήτησε, χωρίς να δημοσιοποιηθεί για λόγους που αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι.
Γιατί αυτό για μένα κάτι δείχνει. Δείχνει ότι θες να το πεις δημοσίως για να ακουστεί πού αυτό, θα πω εγώ. Πρώτα στην κυβέρνηση, η οποία δεν ενημερώνει. Θα μπορούσε κάλλιστα ο κύριος Δένδιας να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει στον κύριο Κατρούγκαλο ή ο κύριος Μητσοτάκης να μιλήσει στον Αλέξη τον Τζίπρα και να του πει 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Το είχατε κάνει αυτό, εσείς έχετε ενδιαφέρον. Το 18 το είχατε κάνει αυτό πριν τις απελάσεις. Τους είχατε ενημερώσει. Έχω την αίσθηση γιατί ήταν, κοιτάξτε, τέτοια ζητήματα τα χειρίζεται όταν ακριβώς ο Υπουργός Εξωτερικών. Ναι. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κίνηση τότε ήταν σε συγκεκριμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν κάνει. Εδώ η διαφορά, κύριε Ξενάκη, είναι ότι είναι μια οριζόντια κίνηση, οριζόντια πρωτοβουλία. Εμένα με προβληματίζει, έχω δύο ερωτήματα. Το ένα είναι αυτό που έθεσε ο κύριος Κατρούγκαλος, ότι δεν πρέπει να κλείνεις όλες τους διπλωματικούς δρόμους. Ένα. Και το δεύτερο, βέβαια, εμένα με προβληματίζει προσωπικά πάρα πολύ η γρηγοράδα της προθυμίας σε ζητήματα που η χώρα μας αντί να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο και να είναι μέρος της λύσης, αυτό που συνηθίζαμε να λέμε γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικά ακόμα και σε αντικρώμινα μέρη, βλέπω αυτό το ρόλο να το παίζουν αναθεωρητικές δυνάμεις. Εμένα με προσβάλλει να βλέπω αναθεωρητικές δυνάμεις να είναι. Για την Τουρκία λέτε. Γιατί γρηγοράδα. Πριν ανέφερα 6 χώρες, 5 γείτονές μας ή μπάση του χώρου. Το έχουν κάνει ήδη. Αυτό θέλω να πω. Εγώ μάλιστα ρωτιόμουν γιατί δεν το έχουμε κάνει εμείς ως τώρα και είχα την απορία. Το έχει κάνει όλη η Ευρώπη. Ναι. Δεν έχουν στείλει όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ όπλα στην Ουκρανία. Μόνο 6 δεν έχουν στείλει, κύριε Μαρκάκη. Δεν έχουν στείλει όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ. Είναι μόνο 6. Είναι τα Σκόπια, είναι η Τουρκία που τα πουλάει, βέβαια δεν στέλνει επίσημα τα πουλάει. Είναι 6 χώρες είναι μόνο από όλες του ΝΑΤΟ που δεν έχουν στείλει αμυντικό. Και πόσες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πήραν αμέσως τέτοιες πρωτοβουλίες. Έχει δώσει η Ισπανία. Η χώρα μας. Έχει δώσει. Ιταλία, όλες οι χώρες. Και τώρα θα στείλει και η Γερμανία. Το έκανε γρήγορα η αλήθεια είναι η Ελλάδα. Τώρα θα στείλει και η Γερμανία που είναι σοσιαλδημοκράτη. Έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και κρατούσε έναν ιδιαίτερο ρόλο. Μάλιστα. Αυτό το δόγμα φαίνεται ότι αναθεωρείται. Εμείς εκφράζουμε και εγώ προσωπικά εκφράζουμε έναν έντονο προβληματισμό για τα αποτελέσματα. Η χώρα μας πρέπει να συνεχίσει να είναι μέρος λύσεων με διπλωματικό τρόπο και όχι μέρος των προβλημάτων τα οποία. Και εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αλλού, όπως οι άλλες χώρες υπερασπίζοντας τα συμφέροντά τους, ακόμα και όταν μπαίνουν οι κυρώσεις, κοιτάζουν να έχουν όσο το δυνατόν αρνητικά αποτελέσματα. Ας κοιτάξει ο κύριος Μητσοτάκης τα αποτελέσματα που έχει στη χώρα μας ο τουρισμός και τα αγροτικά προϊόντα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάμε. Έχει πάρει κάτι από την Ευρώπη. Αυτό με λίγο στιγμή. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη να τοποθετηθεί και η κυρία Αντωνίου να την ακούσουμε. Από τις 30 χώρες του ΝΑΤΟ, που είπε ο κύριος Σαμανατίδης, μόνο 5 δεν είναι στην ενοπλισμό. Είναι η Τουρκία, η Ισλανδία, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τα Σκόπια. Η Βόρεια Μακεδονία. Θα πάμε μετά και στα τουριστικά και στα υπόλοιπα γιατί και αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, όντως. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κάναμε αμέσως. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη, εκτίμηση με αφορμή το σημερινό περιστατικό. Και άμα θέλετε και γενικότερα φυσικά, αλλά γιατί είχαμε και αυτό. Δεν είναι συνηθισμένο πράγμα. 12 απελάσεις μιας χώρας πολύ μεγάλης, έτσι. Όχι, βέβαια. Απλώς αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το κίνημα αλλαγής πάντοτε τοποθετείται πολύ υπεύθυνα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, γιατί αντιλαμβανόμαστε το πόσο κρίσιμα και σοβαρές είναι όταν παίρνουν κάποιες αποφάσεις κάποιες κυβερνήσεις. Εμείς δεν είχαμε αντιδράσει ούτε επί του ΣΥΡΙΖΑ ούτε τώρα στο θέμα των απελάσεων, γιατί εκτιμούμε ότι γίνονται κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι προς το συμφέρον της χώρας, βέβαια. Και εδώ, επειδή έχουμε από την πρώτη στιγμή καταγγείλει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έχει τεράστιες επιπτώσεις, πρώτα απ' όλα στο διεθνές δίκαιο και βέβαια όσο αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις και τις γεωπολιτικές επιπτώσεις. Πέρα από τον παγκόσμιο χωριό, ενώ και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Και βέβαια, επειδή είμαστε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή και διαχρονικά έχει προβλήματα εξ Ανατολών και ως Ελληνισμός έχουμε και ακόμα το πληρώνουμε την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, εμείς χαιρόμαστε πρώτα απ' όλα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει και αντιδρά σε τέτοιες εισβολές και με τέτοιες πρωτοβουλίες. Γι' αυτό το λόγο από την αρχή εμείς ήμασταν κάθετοι ότι θα είμαστε απέναντι σε αυτό τον πόλεμο βέβαια, αλλά και στη λογική παραβίασης αυτή τη στιγμή του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας.
Και δυστυχώς όταν ερχόμαστε το 2022 στην Ευρώπη, που μέχρι χθες θεωρούσαμε ότι δεν θα ξαναυπάρξει πόλεμο στην Ευρώπη, να έχουμε τέτοια συμπεριφορά από την ηγεσία της Ρωσίας, από τον κύριο Πούτιν, πιστεύω ότι πρέπει να το καταγγείλουμε όλοι απερίφραστα. Διότι ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία αντιπαράθεση και κανένα πρόβλημα με τον ρωσικό λαό. Έχουμε φιλίες, έχουμε σχέσεις, είμαστε ομόθρησκοι. Αλλά από εκεί και πέρα, η πολιτική επιλογή του κυρίου Πούτιν να οδηγήσει την Ευρώπη, και όχι μόνο την Ευρώπη, με τεράστιες επιπτώσεις, πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη και τη χώρα μας, νομίζω ότι εμείς πρέπει να το καταγγείλουμε ηχηρά δυνατά, γιατί πρέπει οι επιλογές που παίρνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην τις ξεχνούν σε άλλες περιπτώσεις. Μάλιστα. Τώρα, επειδή είπε και για τα οικονομικά θέματα ο κ. Σαμανατίδης, κύριε Θεοχάρη, και είπατε εσείς ότι το 18, μετά το 18, όταν πήγατε το 19 στο Υπουργείο Τουρισμού, βρήκατε ήδη προβλήματα από την απόφαση των απελάσεων εκείνων στη σχέση μας με τη Ρωσία. Έρχονταν και από το 14 με την Κριμαία, βέβαια. Αυτά ήταν αρκετά χρόνια που είχαν αρχίσει να διαταράσσονται οι ελληνορωσικές σχέσεις. Με το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας ήταν μία ακόμα αφορμή έτσι να τα πράγματα να χειροτερέψουν. Τώρα, βέβαια, έχουν φτάσει σε σημείο στο οποίο δεν έχουμε ζήσει. Πάντως, αυτό που είπε ο κ. Θεοχάρης, δεν το ανέπτυξε ο άνθρωπος. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ακούμε, ότι εντάξει, δεν έγινε τίποτα με τη Ρωσία. 1% είναι, δεν θα έχουμε κανένα. Πώς είναι τα πράγματα για αυτή τη Αν θέλετε να λύσουμε λίγο τα ζητήματα του τουρισμού, πρέπει να είμαστε από πάνω, και είναι ένας τομέας ο οποίος βλέπετε ότι είναι πολύ ευαίσθητος σε όλες αυτού του είδους τις παγκόσμιες κρίσεις. Είναι ο πρώτος τομέας ο οποίος αισθάνεται τα αποτελέσματά τους. Έτσι, τα κύματα χτυπάνε πρώτα στις ακτές του τουρισμού. Και συνεπώς έχουμε πολλαπλές απειλές. Μία είναι φυσικά οι ίδιες οι ανατιμήσεις. Το κόστος ζωής τρώει την αγοραστική δύναμη των πολιτών της Σερβίας και τα λοιπά, και όλων των... Όχι, εννοώ για τον τουρισμό. Και άρα το πρώτο που θα κόψουν είναι το ταξίδι στο εξωτερικό. Η δεύτερη απειλή και η κρίση είναι προφανώς οι άμεσα εμπλεκόμενες χώρες, η Ρωσία, η Ουκρανία. Είναι αγορές οι οποίες, όσο και να είναι μικρές σε γενικές γραμμές, η Ουκρανία μάλιστα ήταν μια δυναμική αγορά με ρεκόρ, ας το πούμε, τα τελευταία χρόνια, ακόμα και μες στην πανδημία, θα έχουν κάποιες επιπτώσεις. Και από εκεί και πέρα, ευτυχώς έχουμε κάποιες αγορές, ιδιαίτερα της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και της Γερμανίας αυτή τη στιγμή, που όποια προβλήματα έχουμε με την Πολωνία, που είναι δίπλα στον πόλεμο και αυτή επηρεάζεται, και ο Μάιος ουσιαστικά έχει επηρεαστεί πάρα πολύ σε σχέση με τη ροή των Πολωνών, έρχονται να καλύψουν, αν θέλετε, το κενό με την ζήτηση, την ανάγκη που έχουν να ταξιδέψουν, και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Πάντως θα έχουμε ασύμμετρες επιπτώσεις στον τουρισμό. Η κυβέρνηση το παρακολουθεί από πολύ κοντά και είμαι σίγουρος ότι θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχουμε τόσο μεγάλες επιπτώσεις. Mm. Και αν με επιτρέψετε να συνεχίσω λίγο και από αυτό που ανέφερε προηγουμένως και η κυρία Αντωνίου. Όχι απλώς δεν έχουμε τίποτα με τον ρωσικό λαό, δεν έχουμε τίποτα και με τον ίδιο τον κύριο Πούτιν. Έχουμε πρόβλημα με την πολιτική, με τις επιλογές του πολέμου. Αυτές πρέπει να σταματήσουν. Τα μέτρα που παίρνουμε, η στάση μας η οποία είναι ξεκάθαρη και η οποία στάση, αν θέλετε, συναντάει την ηθική, συναντάει τις αρχές μας με το συμφέρον μας. Διότι η χώρα μας υποφέρει από τον αναθεωρητισμό άλλων χωρών. Υποφέρει από εισβολές. Συνεπώς, όχι η Ελλάδα, φυσικά η Κύπρο μας, τα αδέρφια μας στην Κύπρο. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή το διεθνές δίκαιο, οι θέσεις αρχής της χώρας μας έρχονται πρώτον να δικαιωθούν και δεύτερον να μας συμφέρουν. Συνεπώς, δεν πρέπει να είμαστε εμείς οι οποίοι θα τις απεμπολίσουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον Πούτιν, αλλά έχουμε την πολιτική του. Το Πούτιν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι κανένας άλλος, τον χαρακτηρίζει εγκληματία πολέμου, κτίνος. Έτσι τον ανεβάζει και τον καταβάζει πολλές δυτικές κυβερνήσεις. Πώς δεν έχουμε πρόβλημα πλέον με τον Πούτιν? Εδώ υπήρχε συνάδελφός σας, υπουργός, αν θυμάμαι καλά, που είπε ότι πρέπει να φύγει ο Πούτιν. Αυτό είναι θέμα του ρωσικού λαού. Mm-hmm. Θα το αποφασίσει με τους όποιες μεθοδολογίες και τρόπους έχει ο ίδιος ο λαός να το αποφασίσει. Δεν μπαίνουμε εμείς σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς θεωρούμε την εισβολή πρόβλημα. Θεωρούμε ότι πρέπει τα στρατεύματα να γυρίσουν πίσω και προφανώς να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα με την ειρήνευση και την ανοικοδόμηση της χώρας. Επειδή εγώ θέλω να πιάσω τα λεγόμενα λίγο ανάποδα, να τα πάω προς τα πίσω. Σήμερα είχαμε την απέλαση. Συζητάμε τώρα πώς αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε την απέλαση. Χτες το απόγευμα ήταν εδώ η κυρία Νούλαντ. Προχτές ήταν στην Τουρκία. Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Υφυπουργός Εξωτερικών. Σήμερα ήταν στην Κύπρο και θα καταλήξει στη Γερμανία, νομίζω. Ναι. Προχτές όμως ήταν στην Τουρκία και ανακοινώθηκε αυτός ο στρατηγικός μηχανισμός Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Ζητήσαμε κάποια εξής. Έχουμε μάθει αυτό.
πώς επηρεάζει αν αναβαθμίζει την Τουρκία, την απομονωμένη. Κυρίως είναι για την άμυνα και την οικονομία. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Είναι δύο βασικοί τομείς. Η άμυνα κυρίως. Αυτό είναι μεγαλύτερο θέμα, νομίζω, από το θέμα της απέλασης των Ρώσων. Αλλά έγινε χτες το απόγευμα και πέσαμε κατευθείαν κάτι απέλαση, κάτι απεργία. Αυτό έχουμε μάθει, έχουμε δει κάποιες εξηγήσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς συζητιέται στα κανάλια τα οποία έχουν σχέση με το ίδιο το Υπουργείο των Εξωτερικών ή το Πρωθυπουργικό Γραφείο και δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Κοιτάξτε, να συζητήσουμε και το θέμα της Τουρκίας. Το ζήτημα της Τουρκίας δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Προφανώς ο ρόλος του επιτίδιου ουδέτερου, τον οποίο παίζει από πάντοτε η Τουρκία, δεν είναι ένα ρόλος που μπορεί να παίξει η χώρα μας, πρώτον. Δεύτερον, έχει η Τουρκία στο στρατηγικό επίπεδο κάνει πολλαπλές αλλαγές στρατηγικής τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι λάθη. Αυτά είναι λάθη στο διπλωματικό επίπεδο. Κυρίως, αν θέλετε, προέρχονται από το γεγονός ότι ο Ερντογάν κυβερνάει με αυτόν τον τρόπο τον απολυταρχικό. Αλλά πάντως κάνει λάθη. Και άρα το γεγονός ότι ανοίγονται και ευκαιρίες σε κάθε στιγμή είναι προφανές. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε γείτονες, έχει μεγάλο πληθυσμό, δεν μπορεί να αγνοηθεί από κανέναν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η δικιά μας τάση δικαιώνεται και στο αμυντικό πεδίο, να μην το ξεχνάμε, και στο επίπεδο των συμμαχιών της εξωτερικής μας πολιτικής. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε τώρα αυτό, γιατί έχει. Πέστε μας, κύριε Μαρτίνη. Εντάξει, προφανώς τοποθετηθείτε και εσείς, αν θέλετε, για το κομμάτι αυτό, για να πάμε έτσι στα πιο καθημερινά ζητήματα. Ακούστε. Η Τουρκία ουσιαστικά στρατηγική δεν έχει αλλάξει. Ίσως ήθελε ο κύριος Θεοχάρης να μιλήσει για τακτική. Ναι. Αλλά στρατηγική όχι. Η στρατηγική της είναι ότι θέλει να εμπεδώσει, ειδικά με την προηγούμενη πολιτική των ΗΠΑ που αποχωρούσαν από την περιοχή, να ανοίξει το δικό της το πάπλωμα, να εγκαθιδρυθεί σαν περιφερειακή δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο και να επιβάλλει τις λύσεις κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Αυτή είναι μια στρατηγική, η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Μάλιστα. Κατά πόσο αυτή θα μπορέσει να εφαρμοστεί και τι θα εφαρμόσει σε αυτό, σαν στρατηγική δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει τον αναθεωρητισμό της, δεν αλλάζει στάση ήδη στο Κυπριακό και βλέπετε και πώς συμπεριφέρεται και στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, χρησιμοποιεί οποιονδήποτε χώρο της ανοίγεται, έτσι ώστε να δείξει ότι είναι χρήσιμη και άρα βλέπετε την ευχαρίστησαν πολλές πλευρές, ακόμα νομίζω και οι χώρες της Δύσης, σε σχέση με το ρόλο που έπαιξε. Ναι, έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι όμως ότι η στρατηγική της Ελλάδος και ειδικά η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα δύο τελευταία χρόνια και ειδικά με τις εξελίξεις, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, των τελευταίων μηνών, έχει καταρρεύσει παταγωδώς. Από τη θεωρία της απομονωμένης Τουρκίας, από τη θεωρία, ξαναδίδεται, του πρόθυμου συμμάχου, ο οποίος θα αναβάθμιζε το ρόλο της Ελλάδος και θα κάνανε τα χατήρια της Ελλάδος, να το πω λαϊκά, όλα τα αφηγήματα έχουν καταρρεύσει. Είναι καιρός για μια στρατηγική πραγματικά εθνική και η κυβέρνηση έχει την πρώτη ευθύνη για τη μη χάραξή της. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, πέστε και εσείς. Δύο λόγια και εγώ. Θα ήθελα να πω ότι η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα σε μια πολύ κρίσιμη γεωγραφική θέση και έχει αποδείξει, θα έλεγα, ιστορικά και διαχρονικά ότι πάντο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ανεξάρτητα ποιον ηγέτη έχει. Και βέβαια βλέπουμε ότι ο κύριος Ερντογάν επιδιώκει και τα έχει καταφέρει, κατά την άποψή μου, να είναι μια μεγάλη δυνατή περιφερειακή δύναμη. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει εμείς ως χώρα να δούμε τη δικιά μας εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, που εδώ και από τα τελευταία γεγονότα του πολέμου βλέπουμε ότι πρέπει η χώρα μας να είναι αμυντικά εξοπλισμένη και ανεξάρτητη και βέβαια σίγουρα θα πρέπει στο διπλωματικό παιχνίδι να μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες. Ένα λεπτό μόνο. Ναι. Όταν όμως αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας και τώρα δεν έχει αντιληφθεί, γιατί ακολουθούμε μία κλασική παραδοσιακή γραμμή που έχει χαραφθεί από μεγάλους ηγέτες των προηγούμενων δεκαετιών, ότι πέρα από την εμφαλοκρηπίδα δεν συζητάμε τίποτα άλλο, ενώ τα τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει βάλει στην ατζέντα της πάρα πολλά θέματα. Έτσι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι όταν θα αρχίσει ο διάλογος, από ποια θέση θα ξεκινήσουμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί πρέπει να ξαναμιλήσουμε ειλικρινά και το πολιτικό σύστημα μεταξύ του και να υπάρξει μια εθνική στρατηγική και όχι εκεί να κάνουμε μικροκομματική πολιτική
και βέβαια να είναι ενημερωμένος και ο ελληνικός λαός. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω στον κύριο Θεοχάρη ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι την ενδιαφέρει η αμυντική της άμυνα και θωράκιση, όταν αυτή τη στιγμή πολύ καλά κάνουμε και παίρνουμε τα Ραφάλ ή άλλους εξοπλισμούς πάρα πολύ μεγάλους, που το κίνημα αλλαγής τα ψηφίζει στη Βουλή, γιατί αυτή είναι η στάση μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια όσον αφορά την αμυντική πολιτική της χώρας. Αλλά από την άλλη, και το λέω γιατί είναι και συνάδελφος στο νότιο τομέα, θέλουμε να κλείσουμε αυτή τη στιγμή την Πυρκάλ, δηλαδή να φτάσει η Ελλάδα να μην μπορεί να παράγει σφαίρες καν φυσίγκια, αλλά να έχουμε χρυσοπληρώσει αυτή τη στιγμή τους εξοπλισμούς και αυτή τη στιγμή η χώρα μας να είναι η πρώτη χώρα στο ΝΑΤΟ σε επίπεδο ΑΕΠ στους εξοπλισμούς. Το λέω αυτό, το λέω αυτό κύριε Θεοχάρη, γιατί το γνωρίζετε πολύ καλά. Ξαφνικά η κυβέρνηση αποφάσισε στον Ημιτό να πάρει το πάρκο, να φτιάξει, να μεταφέρει, λέει, 9 υπουργεία χωρίς καμία συζήτηση με την εταιρεία, με τους εργαζόμενους. Μάλιστα, να λένε λοιπόν ότι θα φερθεί αλλού. Όχι, είναι σημαντικό. Ξέρω, μιλάμε σημαντικό, για αμυντική αλλά πολιτική. Ναι. Και θέλω να πω στους τηλεθεατές, δεν μπορεί να πληρώνουμε αυτή τη στιγμή τεράστιους εξοπλισμούς και η χώρα αυτή τη στιγμή να μην στηρίζει και ενισχύει την αμυντική βιομηχανία. Διότι θα πάμε και θα πούμε ότι η Τουρκία, κύριε Θεοχάρη, έχει πάνω από 40 εταιρείες που παράγει εξοπλισμό και πουλά, και εμείς αυτή τη χώρα δεν θα έχουμε ούτε σφαίρες ούτε φυσίγκια. Δεν μπορεί αυτό, μην να απαντήσει. Αυτό είναι ακριβώς η πολιτική να απαντήσει, κάνετε. Να απαντήσει, και δεν μπορεί. Κύριε Αντωνίου, να απαντήσει. Τι κάνετε. Να απαντήσει. Και δεν το λέω διότι έπρεπε διαχρονικά όμως η χώρα μας να έχει τη δυνατότητα να ενισχύει την αμυντική μάλιστα, λοιπόν, της, να απαντήσει όμως. Όχι, να απαντήσει, να απαντήσει, yeah. Όχι μόνο να πληρώνουμε εμείς τις άλλες χώρες και εδώ να μην παράγουμε τίποτα. Εντάξει. Και ό,τι υπάρχει να το κλείνουμε. Δεν ακούγεται λάθος αυτή. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, μια τελεία. Όχι, μια όχι, τελεία, αυτό ένα, δύο λόγια γι' αυτό. Μην συγχαίουμε το γεγονός ότι η ελάχιστη παραγωγή που απομένει σε εκείνο το χώρο θα μεταφερθεί σε άλλα εργοστάσια στο Λαύριο και αλλού και η Πυρκάλ θα έχει την ίδια ακριβώς παραγωγή όπως πριν. Δεν νοείται τη σήμερα ημέρα να έχουμε την παραγωγή στο κέντρο της Αθήνας των φυσικείων. Είμαστε υπέρ γιατί είναι κέντρο, είμαστε είναι υπέρ κέντρο της μετακόμισης, είμαστε υπέρ της μετακόμισης, λοιπόν. Και το σχέδιο μας ήταν για πάρκο. Όμως, κύριε Θεοχάρη, δεν έχετε κανένα σχεδιασμό για τη μεταφορά της εταιρείας. Καμία μεταφορά για τις εταιρείες. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να πείτε τα θέματα της περιφέρειάς σας. Μην μείνουμε άλλο. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να αναφέρουμε τα θέματα της περιφέρειάς σας. Μην το κάνουμε όμως τώρα. Ο κυριασμός της είναι με ηγεσία Πασόκ στο Υπουργείο Άμυνας. Αν είστε πράγμα στην Κουζάνη, μας έχετε το λιγνίτη. Όχι, όχι, όχι. Συγγνώμη. Όχι, κυρία Τονίου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο κύριος Θεοχάρης να το πάρει πίσω. Διότι νομίζω ήσασταν και την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά τότε, έτσι δεν ήτανε? Ήμουνα γενικός. Ωραία, ναι. Από πρόεδρος του Πασόκ ήσασταν στη θέση στο Υπουργείο Οικονομικών. Καλά τα θυμάμαι. Πρέπει να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές ότι η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, που ήταν υφυπουργός άμυνας και είχε την ευθύνη για όλες τις εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, τότε η Τρόικα ζήτησε να τα ιδιωτικοποιήσουμε και με την πολιτική παρέμβαση της κυρίας Γεννηματά, του ΠΑΣΟΚ, επιμέναμε και κυρία βρήκαμε Αντωνίου, λύση. Κυρία Αντωνίου, σας παρακαλώ πάρα λύση, πολύ. Ωραία, που κυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει υλοποιήσει αυτή τη δέσμευση εκείνης εποχής. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία. Καλά, αφήστε, άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να συζητήσουμε το τι έχει γίνει με την ελληνική αμυντική βιομηχανία, θα πιάσω και εγώ τη Θεσσαλονίκη, την Έλβο που έκλεισε. Γι' αυτό λέω, το καταλαβαίνω. Όχι, μιλάμε για κάτι τώρα. Για κάτι τώρα. Όχι τι έγινε στο παρελθόν. Τώρα. Λοιπόν, πάμε στο τώρα. Λοιπόν. Πάμε στο τώρα. ΣΥΡΙΖΑ, ακούστηκε, νομίζω, εμφατικά ακούστηκε αυτό που είπατε, κύριε Αντωνίου, και δεν νομίζω ότι είναι και παράλογη η άποψη το να υπάρχει. Στα 10 δι το πρόβλημα. Για την βιομηχανία. Αλίμονο δηλαδή, να μην υπάρχει. Στα 10 δι δεν περνάει ούτε ένα ευρώ. Που αυτό σημαίνει θέση εργασία. Λοιπόν, είναι αυτονόητο. Μην εξηγούμε τα αυτονόητα. Υψηλή τεχνολογία μπορούμε να έχουμε να μείνουν τα παιδιά μα στην Ελλάδα
Και η βιομηχανία, η αμυντική, είναι μια βιομηχανία η οποία ανοίγει θέσεις απασχόλησης. Λοιπόν, για να κάνουμε το εξής. Γιατί δεν θέλω να διακόψω μετά κανέναν. Συγγνώμη, δεν θέλω να διακόψω μετά κανέναν. Για να μπούμε στη συζήτηση κανονικά. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα γυρίσουμε να πάμε στα θέματα. Να μείνουμε στα θέματα της καθημερινότητας. Γιατί και αυτό θέμα της καθημερινότητας είναι κατά ψέματα. Σε δύο λεπτά από τώρα γυρίζουμε να δούμε για το μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας που τόσο απασχολεί κάθε ελληνικό σπίτι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επιστροφή στις παρεμβάσεις, πάμε και πάλι στους προσκεκλημένους μας. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Μανατίδη αυτή τη φορά την κουβέντα μας και θα πάμε στα θέματα. Σήμερα είχαμε μια πολύ μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Δεν ξέρω πώς ήταν τη συμμετοχή στην απεργία. Οι συγκεντρώσεις όμως ήταν αρκετά μεγάλες στο κέντρο της Αθήνας που έγιναν το πρωί. Τώρα, θα ήθελα κύριε Μανατίδη να μας πείτε δύο λόγια για το κομμάτι αυτό. Κυρίως γιατί η κυβέρνηση λέει πως δεν περνάει μέρα παραμέρα. Κάποια καινούργια μέτρα συνεχώς ανακοινώνει για να στηρίξει κυρίως πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Εσείς φωνάζετε ότι ουσιαστικά χαρίζει χρήματα στα καρτέλ, στους φίλους της και αυτά δεν φτάνουν στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες και γενικώς στην κοινωνία οριζόντια. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε. Το ότι δεν φτάνουν δεν χρειάζεται να το αποδείξω γιατί ο καθένας το βιώνει από τον οικογενειό του και από την οικογένειά του. Και από τη δουλειά του φυσικά. Και από τις επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τελευταίων ειδικά δημοσκοπήσεων. Και το βλέπουμε και από τον περίγυρό μας, κύριε Ξενάκη. Τι να σας πω, ο κόσμος θεωρεί ότι τον επόμενο λογαριασμό δεν μπορεί να τον πληρώσει. Ναι. Ο λογαριασμός αυτός είναι ένας λογαριασμός προπολέμου, είτε στο ρεύμα είτε στο φυσικό αέριο. Και τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση είναι κατόπιν εορτής και λίγα. Η μη αποτελεσματικότητα οφείλεται, γιατί εντάξει δεν περιμένει κανείς ότι θα το καλύψει το 100%, δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά έπρεπε εδώ και μήνες να κάνει κινήσεις οι οποίες δεν θα φτάναν την κατάσταση στην ακρίβεια να είναι πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης. Τι θα μπορούσε να κάνει για παράδειγμα. Εν μέσω κρίσης και βλέπεις το τι γίνεται με την ενέργεια, κλείνεις τη... πουλάς τη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει πάρει την Gazprom. Η Γερμανία, το γερμανικό κράτος. Ναι. Και κλείνεις τη ΔΕΗ, σταματάς το δημόσιο, δεν την κλείνεις, ενώ πουλάς ποσοστό και δίνεις ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Από την άλλη μεριά, μιλάς για πλαφόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εσύ ο ίδιος δεν το εφαρμόζεις. Γιατί δεν εφαρμόζει, λοιπόν. Προηγουμένως άκουσα ένα επιχείρημα σε σχέση με τα όπλα, ότι τόσες χώρες τι λένε κλπ. Γιατί το ίδιο επιχείρημα δεν χρησιμοποιείται. Πόσες χώρες της Ευρώπης μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πόσες φορές στις χώρες της Ευρώπης βάλαν πλαφόν στην ενέργεια κλπ. Αυτό γιατί δεν το ακολουθεί το παράδειγμα ο κ. Μητσοτάκης. Έχετε απαντήσει σε αυτό εσείς πάντως. Η απάντηση που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ενός αυτό είναι ότι προσπαθεί να ευνοεί συμφέροντα. Κύριε Υπουργέ, επειδή μιλήσατε για πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ενέργεια. Μάλιστα. Έχω εδώ τη Eurostat του 2017. Ήρθα διαβασμένο σημαλίου γιατί πραγματικά είχα ακούσει τόσα πολλά από το ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του εδώ πέρα. Ελλάδα λοιπόν 2017, χωρίς πόλεμο, χωρίς πανδημία, χωρίς τίποτα. Πρώτη θέση η Ελλάδα στην Ευρώπη στις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη μιλάτε ήταν για μείον... ποσοστά και είναι διαφορετικά πράγματα. Να στο διαβάσω ένα λεπτάκι. Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Και φυσικό αέριο θα σας πω. Για την τιμή την τελική. Ναι, ακούστε με λίγο. Μέσος όρος λοιπόν στην Ευρώπη ήταν μείον 0,50 και στην Ελλάδα ήταν 12,80 και είμαστε στην πρώτη θέση. Αυτή είναι η λίστα της Eurostat. Πρώτη Ελλάδα. Ξέρετε, δεν είναι πρώτη φορά δυστυχώς που η ενέργεια είμαστε πρώτοι. Και εγώ σας μιλάω για το τελικό ποσό το οποίο πληρώνει η χώρα. Είναι άλλο πράγμα να συγκρίνω το ρυθμό αύξησης, που μπορεί να είναι αυτό το οποίο λέτε. Και άλλο είναι εδώ που μιλάμε. Σου λέει δεν έφτανε στον καταναλωτή. Σου λέει δεν έφτανε στον καταναλωτή. Σου λέει στην πολιτική την οποία έφτανε. Σου λέει δεν έφτανε. Δεν περιμένω κάτι εγώ από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, και οι εργαζόμενοι έχουν βγει στον δρόμο και έχουν βγει δυναμικά και θα συνεχίσουν να βγαίνουν. Γιατί αυτό που βγάζει τον κόσμο στις κινητοποιήσεις είναι τα προβλήματα, είναι οι ανάγκες. Και όπως ανάγκα και θα υπήθονται, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα αποτελέσει παρελθόν γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν μπορεί να οικονομήσει πλέον τις ανάγκες. Είτε στην πανδημία, είτε στα οικονομικά, είτε στην ακρίβεια. Μάλιστα. Πρέπει να πάρθουν άμεσα αποφάσεις. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Το κοινά λέει 751, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Αντωνίου. Και για εσένα. 800 ευρώ κατ' εμάς. Με ταυτόχρονη στήριξη των επιχειρήσεων. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και όλα αυτά τα οποία έχουμε πει και που βλέπω ότι έχουν γίνει αιτήματα του κόσμου, έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί. Η αποσπασματικότητα και το να τρέχεις πίσω από τις εξελίξεις σε οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα. Δεν είχαν ούτε τη διορατικότητα να δούνε
το πού πήγαινε η ακρίβεια και μιλούσαν για παροδικά φαινόμενα, το πού πήγαινε η πανδημία και μιλούσαν ότι το πρώτο τρίμηνο θα είχε τελειώσει. Αυτό σε κάνει. Το φωνή μου τα παιδιά λέει: πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Μάλιστα. Εδώ όχι μόνο δεν μαγείρευσαν, αλλά όταν και ήρθε η ανάγκη, φροντίζουν να τα κάνουν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εξυπηρετούν συγκεκριμένες κατευθύσεις. Εντάξει. Μάλιστα, αυτή λοιπόν, η πολιτική και μας κρίνει, και εμείς θα κριθούμε και η κυβέρνηση θα κριθεί. Μια τελεία. Πάμε στην κυρία Αντωνίου, να ακούσουμε και την κυρία Αντωνίου. Η πολιτική της κυβέρνησης γύρω στο από τον ενεργειακό τομέα έχει καταρρεύσει. έχει αποτύχει και βέβαια θα έλεγα με τεράστιες επιπτώσεις για τον Έλληνα εργαζόμενο και τον Έλληνα πολίτη. Αυτό βέβαια το κίνημα αλλαγής δεν το λέει σήμερα. Το έχει πει από το 2019-20 που καταθέσαμε και ολοκληρωμένη πρόταση το τι πρέπει να γίνει στη χώρα. Διότι δυστυχώς αντί η κυβέρνηση να πάει σε ένα εθνικό σχέδιο που ομαλά θα πάμε σε άλλη μετάβαση όσο αφορά τα θέματα του ενεργειακού μείγματος, δυστυχώς επέλεξε να πάμε σε μια βίαιη απολιγνητοποίηση της χώρας μέχρι το 2023, που αυτό μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Διότι έφερε μεγαλύτερη εξάρτηση της ενέργειας στη χώρα από το φυσικό αέριο, που και αυτό είναι ρηπογόνο, και ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή επιδεινώθηκε η κατάσταση από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά είχαν αρχίσει και ανεβαίναν οι τιμές από το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο-Αύγουστο. Από τότε εμείς είπαμε στην κυβέρνηση: πάρτε μέτρα, έρχονται πρώτοι λογαριασμοί ρεύματος, γιατί αυτό μετακυλείεται βέβαια στην ενέργεια. Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Μιλούμε για συγκεκριμένα μέτρα, για αύξηση του μισθού, για μείωση του φόρου κατανάλωσης στα βασικά αγαθά. Δεν μπορεί ο άλλος να πει το ψωμί ψωμάκι πλέον ο Έλληνας πολίτης για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εμείς προτείναμε ως κίνημα αλλαγής να δημιουργηθεί ένα νέο ΕΚΑΣ για τους 350.000 συνταξιούχους, που αυτή τη στιγμή χαμηλούς συνταξιούχους που έχουν πρόβλημα, καθώς επίσης και ελέγχους στην αγορά. Και ξέρετε τι συμβαίνει, κάθε φορά το κίνημα αλλαγής μπαίνει στη Βουλή, κάνει προτάσεις, κάνει κριτική και η κυβέρνηση με πολύ μεγάλη καθυστέρηση έρχεται να υιοθετήσει τις προτάσεις μας και όχι να τις υλοποιήσει. Διότι η παρέμβασή μας. Ποιος τους έκοψε εγώ, τους συνταξιούχους έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου. Το ΕΚΑΣ το κατήργησε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου κατήργησε το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ το εφήρμοσε ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση είχε ληφθεί από τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Και το Πασόκ είχε κόψει σε πρώτη φάση ως κυβέρνηση Παπανδρέου. Να κρατηθεί το βίντεο, παρακαλώ. Να κρατηθεί το βίντεο. Πρώτον, έχετε ξεχάσει να ξαναπάμε πώς η χώρα οδηγήθηκε στην τόχευση. Να ξαναπάμε το έργο. Είμαστε στο 2022. Αν θέλετε να πάμε στο 2009, να ξαναπάμε. Για να σας θυμίσω. Για να σας θυμίσω, γιατί τώρα βγήκε η κυβέρνηση και είπε βγαίνουμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και πρέπει να έχει γίνει και ακόμα πιο μπροστά. Αλλά να υπενθυμίσω και να σας απαντήσω ότι οδηγηθήκαμε εκεί διότι η συντηρητική δύναμη στην Ελλάδα όπως και στην Ευρώπη μας οδηγεί στην πτώχευση. Γιατί όταν ο κύριος Καραμαλής έβαλε σε εποπτεία τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος το 2004 με την απογραφή με τον κύριο Λογοσκούφη. Η Ελλάδα ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν πάμε και στο 1985. Μα δεν θέλω να απαντήσω. Αλλά όταν με προκαλείτε, θα απαντήσω. Ο κύριος Μπαρόζο, που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είχε την ευθύνη να ελέγξει τι γίνεται στη χώρα επί κυβερνήσεων κυρίου Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα. Την είχε, δεν την είχε. Όμως λοιπόν, τι κάνανε. Το λέω αυτό και κλείνω, γιατί εσείς με διακόψατε να μου πείτε πώς ανακαλύφθηκε η φωτιά. Οι Έλληνες πολίτες το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Πώς ανακαλύφθηκε η φωτιά και γιατί φτάσαμε εδώ. Αυτό που θα ήθελα να πω. Στο 5% πήγαμε. Και σιγά σιγά να δω και πώς θα πάνε και άλλες δυνάμεις. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι χθες ήθελε αυτοδυναμία, μόνο αυτοδυναμία. Λες και δεν υπάρχουν είτε άλλα συστήματα ή να μιλήσουν πρώτα οι πολίτες και μετά να δούμε. Και οδηγηθήκατε να λέτε ότι θα φτάσουμε σε τρίτες εκλογές. Και τώρα λέει ο κύριος Μητσοτάκης να δούμε γιατί πώς θα ψηφίσουν ο ελληνικός λαός, γιατί υπάρχουν και κυβερνήσεις συνεργασίας. Λοιπόν, το τραγικό και κλείνω είναι και ιδίως και τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ, τα λέω αυτά, διότι ήταν δυνάμεις
που διαχειρίστηκαν αυτή την δεκαετία την πτώχευση της χώρας και έπρεπε να βγαίνουμε πολύ πιο όρημοι, πολύ πιο σοβαροί και πολύ πιο υπεύθυνοι από αυτή την κρίση. Μάλιστα. Λυπάμαι διότι πολιτεύεται και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά συνεχίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο γνωστό τρόπο. Ο λαός έχει καταλάβει, θα πάει στις κάλπες και θα ψηφίσει προγράμματα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Λοιπόν, γιατί βέβαια δεν πρέπει να ξαναζήσουμε τα ακραία φαινόμενα τα οποία ζήσε και τα πλήρωσε η χώρα. Λοιπόν, πάμε κύριε Θεοχάρη, εσείς και κύριε Γιώργος. Και θα απαντήσετε και σε ένα από τα θέματα της ημέρας. Και να δούμε αν θα υπάρχει και ένα αποτέλεσμα θετικό για τους πολίτες, για όλους εμάς δηλαδή με τους λογαριασμούς. Είναι ότι πήγε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης στην Κοζάνη, εγκαινίασε νομίζω ένα φωτοβολταϊκό πάρκο και είπε, ξέρετε κάτι, δεν είπε κανένα λάθος, αλλιώς τα είπε. Θα αυξήσουμε την παραγωγή του λιγνίτη 50% και θα κρατήσουμε τα γλυκτοστάσια μέχρι το 2028 και πάει λίγο πίσω η πολυγνητοποίηση. Άκουσα την κυρία Αντωνίου και διάβασα και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που λένε περίπου το ίδιο ότι σας το λένε 8 μήνες. Έπρεπε να πληρώσουμε όλα αυτά τα χαράτσια για να φτάσουμε τώρα να αποφασίσουμε να αυξήσουμε την λιγνητική παραγωγή. Ναι, λοιπόν, πρέπει να τα βάλουμε ένα-ένα γιατί τέθηκαν και πάρα πολλά θέματα. Ξεκινήστε το ζήτημα. Θα ξεκινήσω βεβαίως το τελευταίο, αλλά να πούμε όμως και το εξής. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Καμία κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει και ούτε θα μπορούσε να καταφέρει να το εξαλείψει πλήρως. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέτρα, επιδόματα, ΕΚΑΣ, πείτε τα ό,τι θέλετε, τα οποία θα μπορέσουν να έρθουν, διότι δεν υπάρχουν χρήματα λεφτόδεντρα τα οποία θα μπορέσουν να εξαλείψουν αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, η λιγνητική παραγωγή είναι σταθερά λόγω των εκπομπών του διοξιδίου και το προστίμου που πρέπει να πληρώσει η χώρα μας, είναι σταθερά ακριβή. Το φυσικό αέριο είναι ένα φτηνό καύσιμο στην παραγωγή του ως τώρα μέχρι το ξεκίνημα της κρίσης. Συνεπώς, προσωρινά και για όσο διάστημα πράγματι έχουμε αυτή την αντιστροφή στη σχέση της τιμής, δηλαδή το φυσικό αέριο να είναι ακριβότερο από στο λιγνίτη, η κυβέρνηση και για λόγους ασφάλειας φυσικά, σε περίπτωση που κοπεί η προμήθεια, και για λόγους τιμής θα κρατήσει τις μονάδες αυτές όπως πρέπει ανοιχτές. Άρα, καλώς η κυβέρνηση το κάνει. Άργησε, δεν είναι στο χρόνο, χρόνο που πρέπει. Δεν έχουμε πληρώσει. Δεν έχουμε πληρώσει. Μα έλεγε ότι είναι δύσκολο γιατί θέλει επενδύσει και δεν μπορεί να ανοίξει τα εργοστάσια κλπ. Τα εργοστάσια που θα. Συγγνώμη, δεν γινόταν τόσο καιρό. Λίγο, η απόφαση που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι ότι τα εργοστάσια που θα κλείναν το 23 δεν θα κλείσουν το 23 και θα συνεχίσουν. Δεν κάναμε δηλαδή. Τα εργοστάσια αυτά λειτουργούν και τώρα. Δεν έχουμε καμία αλλαγή σε σχέση με το τι πληρώναμε στους προηγούμενους λογαριασμούς. Πρώτο. Δεύτερο. Τα κάνουμε αυτά και στηρίζουμε. Σας άκουσα, κύριε Μανατίδη, σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Και η κριτική σας είναι λανθασμένη για τον εξής απλό λόγο. Όλο αυτό το διάστημα και παρακολούθησα πολύ προσεκτικά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, δεν μίλησε ποτέ για την τιμή στην οποία υποτίθεται ότι εμείς ήμασταν πρωταθλήτρια, την τελική στον καταναλωτή, όπως μίλησε σήμερα ο κ. Σαμανατίδης, αλλά για την τιμή χονδρικής. Και γιατί μιλούσε για την τιμή χονδρικής? Γιατί όλο το διάστημα μέχρι τώρα και στον πληθωρισμό είμαστε κάτω του μέσου όρου του ευρωπαϊκού, αλλά και στην τιμή τελική καταναλωτή είμαστε στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που τα ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο, δεύτερη χώρα στην Ευρώπη, από το Σεπτέμβριο επιδοτείται το ρεύμα, τον περασμένο, η κυβέρνηση δεν είχε δείξει καμία ολιγορία. Προφανώς από τότε τα μέτρα θα επεκταθούν σταδιακά και μήνα-μήνα. Γιατί αν ακολουθούσαμε. Συγγνώμη, κριτική είναι αλλού. Σας λένε, το καύσιμο που έχουμε εμείς είναι ο λιγνίτης. Καλός, κακός, εγώ θα προτιμούσα να έχουμε αγενήτες φωτοβολταϊκά. Οι Γάλλοι έχουν την πυρηνική ενέργεια. Ο Μακρόν δεν πήγε να κάνει επιδότηση στους λογαριασμούς πριν από 6 μήνες. Ξεκίνησε να προσπαθήσει να αυξήσει την πυρηνική παραγωγή. Είναι άλλο η πυρηνική ενέργεια. Είναι ελέγξει, να κρατικοποιήσει. Μα είναι άλλο η πυρηνική ενέργεια που δεν έχει εκπομπές διοξιδίου. Δεν πληρώνει πρόστιμα. Το κάνουμε δηλαδή για λόγους περιβαλλοντικούς. Έχουμε χρηματιστήριο ρήπων. Όπως ανέβηκε, μια στιγμή. Όπως ανέβηκε η τιμή του φυσικού αερίου, ανέβηκε και η τιμή του χρηματιστηρίου των ρήπων και έχουμε μια αύξηση υπέροχη των προστήμων που πληρώνουμε. Και θα σα πω και το εξή. Μας κατηγορούν για τη ΔΕΗ ότι τάχα μου από ΔΕΛΤΑ μικρό θα έχει ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο. Όταν δεν είχε έψιλον επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε επιχείρηση η οποία έμπαινε μέσα 900 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν η απόφαση για να πουληθεί αυτό το 15% από το 51 στο 34 είναι απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ξέρετε τι θα γινόταν.
20%. Όχι απλώς θα έπαιγαινε. Αυτό το 15% θα το έπαιρνε, θα το έπαιρνε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και θα πλήρωνε, θα πλήρωνε τα χρέη στην Γερμανία και όπου αλλού χρωστούσαμε και θα άφηνε τη ΔΕΗ χωρίς χρήματα. Και η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε αυτά τα χρήματα να πάνε στη ΔΕΗ για να έχουμε μια ισχυρή ΔΕΗ. Για να έχει έσοδα η ΔΕΗ. Έτσι ξέρω κι εγώ. Βάλτε με στη ΔΕΗ. Όχι, όχι. Να αυξήσει 20% το ρεύμα, να είναι, έσοδα. Δεν είναι μόνο αυτό. Αφού έτσι είναι η ΔΕΗ τώρα, αυτή τη στιγμή στηρίζει ενεργά με 800 εκατομμύρια τους πελάτες της. Και αυτά έρχονται από πάνω από τα χρήματα τα οποία δίνει και η κυβέρνηση και με αυτόν τον τρόπο μετριάζεται, ξαναλέω. Μακριά από εμένα να πω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα υπάρχουν από τον πρώτο Έλληνα πολίτη μέχρι και τον τελευταίο. Κανένας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με ευκολία αυτό που ζούμε. Και γι' αυτό θα είμαστε εδώ κάθε μήνα να επανεξετάζουμε τα μέτρα και να στηρίζουμε τους πολίτες. Γιατί αν κάναμε την εμπροστοβαρή στήριξη το Μάρτιο του 20, όπως πάλι μας εγκαλούσε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πανδημία, δεν θα είχαμε τώρα ούτε κολυμπηθρόξυλο, για να χρησιμοποιήσω και μια παλαιά έκφραση, ούτε σάλιο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Η κυβέρνηση, βλέπετε, στα δυναμικά φαινόμενα τα απαντάει με δυναμικό τρόπο, ακριβώς γιατί εξελίσσονται. Και να σας πω και κάτι. Πείτε μου δηλαδή πότε τελειώνει ο πόλεμος. Ας μου πει κάποιος που είναι medium, αν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ την γυάλινη σφαίρα, πότε θα τελειώσει η ακρίβεια, για να ξέρω να μοιράσω χρήματα, να τα μοιράσω για τους 3-4-5 μήνες. Αφού δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Κύριε Μανατίδη, για να το ξέρουμε. Κύριε Μανατίδη, καταρχήν, όταν έχει δίκιο για τη χοντρική που λέει ο κύριος Θεοχάρης στην τιμή ενέργειας. Ωστόσο, αυτό φτάνει στον καταναλωτή, κύριε Θεοχάρη. Μα είχαμε τη χειρότερη χοντρική και τη δεύτερη καλύτερη λιανική, ακριβώς γιατί επιδοτούσαμε, η κυβέρνηση πήρε μέτρα. Από τη χειρότερη χοντρική στη δεύτερη καλύτερη λιανική της Ευρώπης, ποιος έκανε αυτή το μαγικό? Τα μέτρα της επιδότησης της κυβέρνησης. Μα έφταναν? Όχι, γιατί πάλι αυξήσεις έχουμε. 2 ευρώ δίνουμε, 5 αυξάνονται. Αντί να αυξάνονται 7, αυξάνεται 5. Ο κόσμος δεν πονάει βλέποντας αυτά τα 5 ευρώ. Κύριε Μανατίδη, φυσικά και πονάει. Για να σας ακούσουμε, να κάνουμε και λίγη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή, το λογαριασμό το καταλαβαίνετε. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν σταθερό μισθό, όχι με τον κατώτατο βασικό και σε επισφάλεια. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μισθό, είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε μονογονεϊκές οικογένειες, είτε ακόμα δύο μισθωτοί με δύο παιδιά κλπ. Βλέπω τον λογαριασμό και δεν μπορούν να το πληρώσουν. Έχουν και το ενίκιο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, σας μεταφέρω εικόνες που είναι και από το γύρο από το οικογενειακό μου περιβάλλον. Δεν σας μιλάω μόνο και για την άλλη. Κοιτάξτε, τη γυάλινη σφαίρα φαίνεται την συμβουλεύτηκε ο κύριος Σταϊκούρας ή και το υπόλοιπο οικονομικό επιτελείο ή οι διάφοροι υπουργοί της κυβέρνησης όταν λέγανε ότι η πανδημία είναι παροδική. Αυτοί κάναν την εκτίμηση ότι η πανδημία είναι παροδική και τελειώνει το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 2022. Αυτοί κάναν την εκτίμηση ότι η ακρίβεια είναι για 1-2 μήνες και όλα θα ομολοποιηθούν και αφήστε την αγορά να λειτουργήσει κλπ. Και είστε ιδεολειπτικοί, είστε γκρινιάρδες, είστε δεν ξέρω και εγώ τι. Η πραγματικότητα και η εξέλιξη των γεγονότων, αυτό είναι που κατηγορούμε κύρια την κυβέρνηση, έδειξε ότι δεν είχε ούτε την απαιτούμενη πολιτική διορατικότητα, ανεξάρτητα από την ιδεολογική της αιμονή, να δει τι ακριβώς έρχεται. Και τις το λέμε μάλια σε η γλώσσα μας. Από τον Ιούλιο το λέμε το 2021, φτάσαμε στο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και φαινόταν το πράγμα και ακόμα και τότε μας λέγανε ο προϋπολογισμός στήθηκε σε αυτό το επιχείρημα επάνω. Και αναγκάζεται βεβαίως τώρα ο κύριος Σταϊκούρας και θα κάνει αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Όταν αυξάνει τις δαπάνες, θα κάνει αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός το πώς το σκεφτόντουσαν. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία δεν σου επιτρέπουν να αντιμετωπίσεις με πιο αποτελεσματικό τρόπο την πραγματικότητα. Αυτή είναι η κριτική μας και αν θέλετε μπαίνουμε και σε λεπτομέρειες. Αλλά αυτό το βιώνει ο κόσμος, το βιώνει και στην υγεία, το βιώνει παντού. Ναι. Πάντως, συγγνώμη, ένα σχόλιο. Να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Μπορεί να ζητάτε τη γυάλινη σφαίρα από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Θεοχάρη, αλλά 16 Ιουνίου του 2021, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρίση, ο Πρωθυπουργός έλεγε στη Βουλή τα άστρα είναι ευθυγραμμισμένα για την καλή πορεία της οικονομίας. Μου επιτρέπετε κύριε Καραμέρα να πω κάτι. Εμείς όμως δεν είχαμε στη διάθεσή μας ούτε τη λίστα τσιόδρα λίτρα που την είχε ο κύριος Πρωθυπουργός και έκανε ότι δεν την ήξερε και παρόλα αυτά λέγαμε ότι πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι εκτός ΜΕΤ και ότι ο μέσος όρος διαμονής αναμονής για να μπει στη ΜΕΤ δεν είναι 30 ώρες, είναι 4 ημέρες. Κύριε Μανατίδη, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Δεν είχαμε, και ο κύριος όμως Μητσοτάκης
είχε τα στοιχεία και πιστεύω ότι έχει τα στοιχεία και από τη ΡΑΕ, όπως έχει και άλλα στοιχεία τα οποία. Χωρίς πανδημία, όπως, δεν είναι. Ο κύριος Βλέβης που είχε αυτό που σας είπα. Κύριε Μανατίδη, ένα ερώτημα. Αυτά δεν είναι γυάλινες σφαίρες. Αυτά είναι απόκρυψη στοιχείων. Σας ακούω, πολλές φορές το λέω, εσείς το πείτε. Και σταμάτησα. Δεν βάζω τελεία. Να μπει πλαφόν στην ενέργεια. Διαβάζω την έκθεση της ΡΑΕ και λέει ότι με βάση το Ευρωπαϊκό Κανονισμό 943 του 19 δεν επιτρέπεται να μπει πλαφόν. Πώς λοιπόν το λέτε τόσο απλά? Αν δεν πάρει απόφαση η Ευρώπη να το καταργήσει, δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να το εφαρμόσει. Όποια το εφαρμόσει θα έχει κυρώσεις. Στην επόμενη σύνοδο θα το πούμε. Αυτό δεν είναι. Αν ισχύει αυτό, είναι σοβαρό. Και αρχίζουν και συμφωνούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί έχουν αρχίσει και δεν συμφωνούν. Η κριτική μας όμως, επειδή μου είπατε για τον πλαφόν. Ναι. Στο Συμβούλιο Κορυφής ο κύριος Μητσοτάκης με πόσο σθένος υπερασπίστηκε αυτά τα οποία έλεγε στο εσωτερικό για κατάνωση για τον πλαφόν και, και γιατί δεν μπόρεσε η συμμαχία του Νότου να γίνει ακόμα πιο ισχυρή παρά γιατί ο Σοσιαλδημοκράτης Καγκελάριος δεν είναι φιλελεύθερος, δεν είναι δεξιός, δεν είναι, άνθρωπος της ολιγαρχίας και των υπολείπων πραγμάτων που είναι η δεξιά κυβέρνηση της χώρας μας. Αυτός ο προοδευτικός άνθρωπος, ο κ. Σόλτς, μαζί με τους οικολόγους που στέλνουν τα όπλα στην Ουκρανία, αποφάσισε να μην το περάσει τώρα το πλαφόν. Και το πλαφόν μπήκε ρητά στα συμπεράσματα ως μία από τις προτάσεις η οποία θα εξεταστεί. Εξάλλου η απόφαση είναι να έρθει η Κομισιόν με πιο ολοκληρωμένες προτάσεις. Ναι, απλώς να πω τώρα κάτι. Το οποίο θα ακουστεί λαϊκισμός. Θα ακουστεί λαϊκισμός, θα το πω. Όμως όλα αυτά είναι ωραία σαν συζήτηση για το μέλλον, για το Μάιο που είπαν κλπ. Αλλά το πρόβλημα είναι σήμερα. Και θα πω εγώ κάτι πιο απλό. Θα πω κάτι πιο απλό. Το ψωμί, ας πούμε. Το ψωμί. Λένε 140, 150, 190, δεν ξέρω πόσο 150. Το να επιδοτηθεί και να μην φτάσει στο 1,20, να μείνει στα 90 λεπτά για παράδειγμα. Να μπορεί να τα αγοράζει κάθε λίγο. Θα δούμε το θέμα του ΦΠΑ. Αυτό θα το δούμε. Δεν είναι, είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα. Θα δούμε το θέμα του ΦΠΑ. Να πάρω λίγο το λόγο, κύριε Ναι, κύριε Αντωνίου, πέστε, φυσικά, σας ακούμε. Γιατί σε λίγο θα έχουμε και επισητική κρίση. Και όχι θα τον έχει η Ευρώπη, θα την έχει η Ελλάδα, διότι ο πρωτογενής τομέας αυτή τη στιγμή στενάζει. Τα τελευταία χρόνια οι τιμές των αγροτικών προϊόντων ήταν χάλια και βέβαια δεν φταίει η πανδημία που δεν υπήρχε κατανάλωση, φταίει και αυτό. Αλλά επειδή υπάρχουν πολύ κλειστά καρτέλ στην Ελλάδα, γιατί είμαστε μικρή χώρα και τα προϊόντα μας μπορούν πολύ εύκολα οι εξαγωγές και εισαγωγές να τα κατευθύνουν, εδώ χρειάζονται και παρεμβάσεις στην αγορά. Έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει μια πολιτεία που πριν παρεμβαίνει να δούμε αν υπάρχει ανταγωνισμός ή όχι ή που υπάρχει καρτέλ, να υπάρξουν μέτρα ήδη για τους αγρότες έπρεπε ήδη να έχουν υπάρξει πέρα από το πρέπει να στηριχθούν και να υπάρχει ρευστότητα και να υπάρχει και μείωση. Διότι εδώ και μιλάμε, στα εφόδια και σε όλα τα φυτοφάρμακα τα πάντα έχουν πάει δύο και τρεις και τέσσερις φορές επάνω. Συν τις κακές συνθήκες και της κλιματικής κρίσης που είχαμε προβλήματα και πέρυσι φοβάμαι και φέτος και δεν θα υπάρξουν παραγωγές, εδώ θα φτάσουμε στη χώρα, την αγροτική Ελλάδα, να μην υπάρχουν αγροτικά προϊόντα. Το λέμε αυτό κύριε Θεοχάρη, γιατί η κυβέρνηση πρέπει να πέσει πάνω από το πρόβλημα και να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Διότι άλλες χώρες, μπορεί να λέτε για τα λεφτόδεντρα, αλλά στην Ευρώπη ήδη έχουν πάρει μέτρα πάρα πολλές χώρες και στο ενεργειακό κομμάτι. Προχθές είπε ο Πρωθυπουργός, ναι, να το δει να κάνουμε φορολόγηση των υπερκερδών που έχουν οι εταιρείες ενέργειας, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Ήδη οι άλλες χώρες το κάνανε. Γίνεται. Εδώ κάθε φορά δεν το λέτε, καθυστερούν τα μέτρα και όταν έρχονται δεν έχουν το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει. Θα γίνει και να σας σε πω κάτι, εβδομάδες, όχι σε μήνες. Εβδομάδες. Καλά, το έχουμε ακούσει, γιατί βέβαια βγήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε στη Βουλή και είπε, ξέρουμε και ποιο είναι το ποσό. Λέει 1,200. Για αυτό σας λέω. Αυτή είναι η γυάλινη μπάλα του ΣΥΡΙΖΑ. Δουλεύει υπερορίες. Θέλω να πω, όταν η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι ότι δουλεύει με ακρίβεια, ευτυχώς. Από τους φόρους των εταιριών αυτών, μιλάνε για 200 δις. Το οποίο αναλογικά στη χώρα μας πέφτουν πολύ παραπάνω. Κύριε Θεοχάρη, 4,5-5, βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ένα 200, το ξέρουν. Ένα 400. Μακάρι να είναι πολλά παραπάνω και να έχει κάνει λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω γιατί την άλλη μέρα βγήκε η ΡΑΕ και λέει και τα βλέπουμε. Ναι. Τέλος πάντων. Όταν το είπε η ΡΑΕ, κύριε Αντωνίου, αυτό ίσως το διέψευσε η ΡΑΕ. Είπε δεν έχουμε τα στοιχεία και περίμενουμε να τα φέρουμε. Καλά, εντάξει. Και η ΔΕΗ που από τα 1,400, να σου πω κάτι, από το 1,400 που ο ΣΥΡΙΖΑ, τα 800 ήταν τη ΔΕΗ. Και βγαίνει η ΔΕΗ και έχει μείον.
Ωραία, θα το δούμε. Βεβαίως έχει μείον. Βεβαίως έχει μείον, γιατί θα έδωσε 800 εκατομμύρια στους καταναλωτές. Όλοι με μείον θα βρεθούν. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αύξηση του μισθού, που δεν είναι δημοσιονομικό πρόβλημα, έπρεπε να έχει γίνει. Και δεύτερον, πρέπει να προχωρήσουμε πλέον στις συλλογικές διαπραγματεύσεις να ξαναγίνουν σε αυτή τη χώρα που έχουν καταργηθεί. Δεν μπορεί να έχουμε πληρώσει τόσο το μάρμαρο, μέχρι και η κυρία Μέρκελ μας λυπήθηκε. Δεύτερον, ποιος είναι ο εκπρόσωπος των ανέργων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις? Να έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα και να μην αρχίσουν να ξαναυπάρξουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα, όπως γίνονται σε όλα τα ευρωπαϊκά προηγμένα κράτη. Μόνο πρέπει να ξαναγίνει στη χώρα. Και το πρώτο που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να ξαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις να μπορούν να διαπραγματευτούν οι άνθρωποι σε κλαδικό και όχι μόνο επίπεδο και σε εθνικό. Όταν δεν υπάρχει εγγύηση στη συλλογική διαπραγμάτευση, όχι μόνο για τις αυξήσεις, αλλά και ότι δεν θα γίνουν απολύσεις και ουσιαστικά γίνονται απολύσεις. Ουσιαστικά παίρνουμε μια συμφωνία. Απολύει ο καθένας όπως θέλει, όποτε αυτό θέλει. Σας λέω, δεν λοιπόν ξέρουμε τι γίνεται στην αγορά. Αυτό σας λέω. Λοιπόν. Άρα τι νόημα δηλαδή έχει μια συλλογική διαπραγμάτευση που δίνει με το ένα χέρι 1% αύξηση παραπάνω και απολύει περισσότερους ανθρώπους για να βγάλει τα λεφτά τα χαμένα. Δηλαδή, γι' αυτό χρειάζεται μια διαδικασία που όλοι οι κοινωνικοί εταίροι μπαίνουν. Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι μπαίνουν στο τραπέζι για να κρατηθεί ακριβώς αυτή η ισορροπία και να μειωθεί η ανεργία. Ξέρετε ότι όταν μιλάμε για την ακρίβεια, δεν είναι μόνο στο επίπεδο των λογαριασμών η στήριξη. Το γεγονός ότι έχουμε ανεργία μειωμένη για πρώτη φορά κάτω από το 12% από το Μάρτιο του 2010, ενώ έχουμε κατηγορηθεί όλο αυτό το διάστημα ότι φέρνουμε εργασιακό μεσαίωνα, ότι φέρνουμε στη χώρα και ουσιαστικά θα φουντώναμε την ανεργία μέσω των μέτρων που παίρνουμε. Και υπάρχει εδώ και χρόνια, δεν είναι τώρα. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, επιδεινώνεται η κατάσταση. Τον εργαζόμενο και με αυτόν ειδικά τον τρόπο, με τη μείωση της ανεργίας. Έτσι είναι, με τη μείωση της φορολογίας. Δεν είναι μόνο ένα μέτρο το οποίο θα μπορέσει να αντισταθμίσει τα προβλήματα της ακρίβειας. Είναι μεγάλα τα προβλήματα και γι' αυτό πρέπει συνδυαστικά και από τη φορολογία και από την επιδοματική πολιτική, τα 200 ευρώ που δώσαμε και με τα μέτρα που στηρίζουν την μείωση της ανεργίας των νέων. 9% έπεσε η ανεργία των νέων αυτή τη χρονιά. Όλα αυτά τα μέτρα στηρίζουν συνολικά το εισόδημα του ελληνικού λαού. Αφού είστε ευχαριστημένοι, πόσο ήταν ευχαριστημένο δεν είναι. Λοιπόν, η κοινωνία ζει αλλού. Μιλάτε, σας ξαναλέω ότι είμαστε δίπλα στον κάθε Έλληνα πολίτη. Το πρόβλημα υπάρχει. Αλλά δεν είναι ένα απλό πράγμα. Παίρνω 100 ευρώ, φτιάχνω ένα ΕΚΑΣ και τέλειωσε. Δεν είπαμε ότι είναι απλό. Κυρία Μανατίδη, να ακούσουμε τον κύριο Μανατίδη, παρακαλώ. Επειδή είναι μακριά και δυσκολεύεται, κυρία Μανατίδη, τι θέλετε να πείτε, συγγνώμη. Κοιτάξτε, όσο αφορά τα ποσοστά τη ανεργία. Καταρχήν, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε, θα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση, και γνωρίζουμε εμείς άλλωστε ούτως ή άλλως, ότι τα ποσοστά της ανεργίας έχουν σχέση και με το τι σχέσεις εργασίας έχεις αυτούς που θεωρείς εργαζόμενους. Κατά πόσο τοις εκατό είναι οι επισφαλείς εργαζόμενοι, κατά πόσο τοις εκατό δουλεύουν 2-3 ώρες, που αυτοί φυσικά δεν θεωρούνται. Γι' αυτό ισχύει πάντα. Θέλω να πω δηλαδή. Σωστό, μπορεί να κατεβαίνει έτσι όπως λέει το ποσοστό της ανεργίας. Ωστόσο, θέλω να δω ταυτόχρονα να μελετήσω για να αξιολογήσω και ποιες είναι οι σχέσεις εργασίας οι οποίες διέπουν αυτή τη στιγμή το εργατικό δυναμικό της χώρας. Και υπάρχει και μια διάσταση ανάμεσα στα στοιχεία, πόσο νομίζω, δεν ξέρω εδώ, ίσως μπορείτε και εσείς από τους συντροφείς. Το ΟΕΔ με την Ελστάτ. Ελστάτ και στον ΟΕΔ. Τι ακριβώς γίνεται, πού χάνονται αυτές οι δεκάδες χιλιάδες, τι συμβαίνει πάντα με αυτό. Υπάρχει. Είναι διαφορετική μεθοδολογία. Δεν άλλαξε η μεθοδολογία, η ούτε αλλαγή του ένας ούτε το άλλο. Το νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη, το οποίο μαζί με 2-3 κυρώσεις διεθνών συμβάσεων, οι οποίες ήταν θετικές, έφερε 2 μέρη στο νομοσχέδιο του, τα οποία είναι η ταφόπλακα των εργασιακών δικαιωμάτων, με την απλήρωτη υπερορία, με την απλήρωτη εργασία, με την ουσιαστικά με την αποδυνάμωση του ΣΕΠΕ, με την αλλαγή με όλα αυτά είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι στην Ελλάδα η όποια ανάπτυξη και όχι απλώς τα κέρδη, τα υπερκέρδη, βασίζονται στην καταστροφή του κόσμου της εργασίας. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Μανατίδη. Αν είχαν λοιπόν απλήρωτες υπερορίες και μπορούσαν τους ίδιους ανθρώπους να τους ξεζουμίζουν, πώς πέφτει η ανεργία?
Αυτό είναι λοιπόν που σας λέω, ότι ακούμε όλη αυτή την κριτική και στην πράξη δεν φαίνονται τα αποτελέσματα αυτού που, που λέτε. Συνεπώς, η πραγματικότητα και αυτή η κριτική που μας κάνετε δεν συμφωνεί. Άλλο αυτό, άλλο το αν νιώθουμε ότι πρέπει, μακάρι να είχαμε περισσότερα χρήματα, να στηρίξουμε τον κόσμο. Ναι, θέλουμε να το στηρίξουμε, είναι υπαρκτά τα προβλήματα και δεν υπάρχει σε καμία χώρα, καμία κυβέρνηση που αντιστρέφει στο 100%. Συγγνώμη κύριε Θεοχάρη, δεν υπάρχει εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, καθ' υπερβολή είναι, αλλά η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, οι συνθήκες που δουλεύει δεν έχουν καμία σχέση με τον εργατικό νόμο κτλ. Για 4 ώρες τους προσλαμβάνουν, 6 δουλεύουν, 8 δουλεύουν και με μισθούς πείνας. Κύριε Αντωνίου, στην πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι 2.800.000 συνταξιούχοι, 1.600.000 δημόσιοι υπάλληλοι, κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι υπόλοιποι που πηγαίνουν με μηχανάκι, κούριερ, το φαγητό και τα δέματα. Γι' αυτό πέφτει η ενέργεια, κύριε Θεοχάρη. Οι νέοι ανεβαίνουν στα μηχανάκια. Έτσι είναι. Πάντως δεν είχε αλλάξει ο τρόπος που πέφτει η ανεργία τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι έπεφτε και έτσι ανέβαινε η ανεργία. Έτσι. Δεν έχει αλλάξει είναι, κάτι. Ναι, ναι, το θέμα είναι να δούμε την αγορά. Υπάρχουν προγράμματα του ΑΕΔ, υπάρχει το πρώτο ένσημο, υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει. Και τα οποία βοηθάνε. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι επιχειρήσει όπως αυτό που περιγράψατε στον ιδιωτικό τομέα όλο έτσι. Έχουμε δουλέψει και δουλεύουμε σε επιχειρήσει οι οποίε και υγιέστατε είναι και τα 8 ώρα τα τηρούν και με τι συμβάσει και νεοφυεί επιχειρήσει. Δεν περιγράφουμε ότι ζούμε στην και επενδύσεις που έχουν γίνει. Προφανώς θα υπάρχει αυτό που λέτε. Ο κύριε Ξενάκη, η κατάσταση και οι επενδύσεις και τα κέντρα. Και τα κέντρα στη Θεσσαλονίκη και το ένα και το άλλο υπάρχουν. Και καλά, δεν είμαστε στην καραβία του μνημονίου. Έχουμε και πολλές φορές οι εργαζόμενοι που έχουν συμβιβαστεί. Όχι, θέλω να πω είναι και άδικο για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εντάξει. Και υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις. Απαράδεκτη. Λοιπόν, τώρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε 3% πλαφόν στις επαγγελματικές μισθώσεις. Τα νίκια πάρει την ανηφόρα. Πολλοί και κυρίως νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Πιστεύετε ότι αυτό το πλαφόν πρέπει να μπει, αυτό το όριο τη αύξηση πρέπει να μπει και στα ενίκια των κατοικιών. Μπας και μπορέσουν νέοι άνθρωποι να γίνει κάποιο επίδομα που να δοθεί στους νέους για να μπορούν να ζήσουν. Το ζήτημα του πλαφών στις επαγγελματικές ιδιαίτερα μισθώσεις έχει μια διπλή ανάγνωση. Το πρώτο είναι ότι μιλάμε για πολύ μακροχρόνιες μισθώσεις που έχουν συνήθως ρήτρες με τον πληθωρισμό. Πολύ συγκεκριμένες και ρήτρα. Μπορεί να έρχονται. Τη λέξη ρήτρα, μην τη λέμε. είναι το νέο μνημόνιο. Είναι ο νομικός όρος, έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, που πρέπει και προφανώς εδώ έχουμε έναν πληθωρισμό που έχει ξεφύγει. Οπότε, αν αυτά υλοποιηθούν με τη λογική που σκεφτόταν οι άνθρωποι πριν από 5 ή 8 ή 10 χρόνια που μπορεί να είχαν υπογράψει, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή και πρόβλημα το οποίο. Δεν θα μείνει σε επιχειρήσεις, θα περάσει στα τιμολόγια τους και θα πάει παραπέρα στο τελικό καταναλωτή. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως έκανε μια αναφορά πρόσφατα και σε νίκες που αφορούν κατοικίες. Όχι μόνο στις επαγγελματίες. Σε νίκες που αφορούν κατοικίες ενδεχομένως για νέους ανθρώπους. Μετά για νέους ανθρώπους. Ενδεχομένως να εξεταστεί και να παρθούν μέτρα ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Αλλά εκεί το πλαφόν δεν παίζει κάποιο ρόλο. Το ζήτημα των νέων ανθρώπων είναι να βρουν την ευκαιρία να βρουν ένα σπίτι και να υπάρχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό για να αγοράσουν. Και όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους τρεις σας. Σχεδόν μια ώρα κουβεντιάζουμε και νομίζω ότι όσο πιο πολλά μπορούσαμε, είπαμε. Κυρία Αντωνίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μανατίνη, και εσάς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα ενδιαφέρουσε στις συζητήσεις σας, να ξέρετε. Καλά, να είστε καλά. Και εγώ τις απολαμβάνω πάρα πολύ. Χαρά μας, να είστε και στο στούντιο την επόμενη φορά. Λοιπόν, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τις δικές σας παρεμβάσεις όπως κάνουμε τέτοια ώρα κάθε μέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις παρεμβάσεις, στις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Πάμε στην κυρία Ελένη από την Κυψέλη. Καλησπέρα, κυρία Ελένη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κυρία Ξενάκη, σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Σας ακούμε, παρακαλώ. Κύριε Ξενάκη, αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα. Εκτός από τον υψηλό λογαριασμό του ρεύματος, έχω να αντιμετωπίσω και τον διπλασιασμό των τετραγωνικών του σπιτιού μου. Το σπίτι μου είναι μόλις 84 τετραγωνικά και στις χρεώσεις του Δήμου έχει καταχωρηθεί στον προηγούμενο λογαριασμό που ήταν έναντι και στο σημερινό που πήρα από τη ΔΕΗ 157 τετραγωνικά. Αν είναι δυνατόν. Κάποιο αν είναι δυνατόν. Με τη δήλωση ΤΑΠ, με κάτι τέτοιο, πώς έχετε κάποια δήλωση το τελευταίο διάστημα. Όχι, όχι. Δεν ξέρω ξαφνικά τι έγινε. Έχετε ιδιώτη πάροχο? Όχι, όχι, στη ΔΕΗ κανονικά, στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
όλα αυτά. Πάντως αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι χώροι, με έναν τρόπο, χώροι. Με έναν τρόπο λύνεται αυτό, φαντάζομαι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Να σας πω, μου επιτρέπετε να σας πω μια λύση. Με τη ΔΕΗ, ναι, το απόγευμα, και μου είπαν ότι να απευθυνθώ στο Δήμο. Μάλιστα. Και όχι, το αντίστροφο, έτσι, ο Δήμος στη ΔΕΗ. Μισό λεπτό, ακούστε. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, τι μπορώ να κάνω, κύριε πω, Ξενάκη. Κυρία, ο λογαριασμός του Γενάρη και ο λογαριασμός του Μαρτίου, εμένα ξαφνικά. Ναι, ναι. Κύριε Λένα, όπως μπαίνετε στον GAV για να, κάνετε, να πάρετε το αρνητικό rapid ή όχι τεστ, με τους κωδικούς του τάξη θα μπείτε στο GAV και θα κάνετε μία δήλωση. Υπάρχει φόρμα εκεί να δηλώσετε τα στοιχεία του ακινήτου, να εισάγετε τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα, αυτά που μας είπατε. Και ο Δήμος θα σας ειδοποιήσει για την πορεία της αίτησής σας. Σας λέω ποια είναι η διαδικασία. Λοιπόν, κύριε Ελένη. Κύριε Καραμέρο, ναι. 32 χρόνια το σπίτι μου. Δίκιο είναι 84 τετραγωνικά. Μισό λεπτό, προφανώς δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα εδώ αυτή τη στιγμή. Προφανώς έχει γίνει λάθος. Σας λέει τον τρόπο που θα το διορθώσετε. Αν μπορείτε να ακολουθήσετε τον ή ζητήστε τη βοήθεια κάποιου. Θα σας πάρει ο Δήμος Αθηναίων. Μπορεί να σας βοηθήσει, αλλά μέσω του gov.gr. Με κάποιον που έχει μια ευχαίρεση υπολογιστή να σας το κάνει, αν δεν μπορείτε εσείς. Θα πατήσετε στο Google διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Πάμε στη Ραφίνα από την Κυψέλη, στην κυρία Αγγελική. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας ακούω. Και εμείς χαίρομαστε. Είστε υπέροχοι, μας δίνετε βήμα, μιλάμε για τα προβλήματά μας. Εγώ είμαι μια μεγάλη κυρία, η οποία μου ήρθε η ΔΕΗ, έχω νευριάσει πάρα πολύ. Μου ήρθε χρέωση, λέει, χρέωση προμήθειας της ΔΕΗ 193 ευρώ και όλος μου ο λογαριασμός είναι 250. Γιατί πρέπει να πληρώσω την προμήθεια της ΔΕΗ 193 ευρώ? Πόσο τι είναι αυτό το πράγμα? Πόσο δίνεται λογαριασμός συνήθως εσείς τώρα? Εγώ έδινα 200, 150, εκεί. Τώρα πόσα είναι? Είναι 350. Τώρα είναι 250. Αλλά εκείνο που με πλήττει είναι ότι λέει προμήθεια της ΔΕΗ 193 ευρώ. Δηλαδή τι έχω κάψει, 50 ευρώ και με χρεώνουν τόσο? Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι πράγματα αυτά που κάνουν. Έλεος πια. Έχουμε κουραστεί να ακούμε. Να ακούμε την κυβέρνηση, δεν μιλάω για κανέναν προσωπικά, να ακούμε την κυβέρνηση ότι θα μας δώσουν τόσο στους συνταξιούχους, θα μας κάνουν τόσο και όλο και μας παίρνουν. Ο μισθός έχει γίνει μισός από ό,τι παίρναμε. Πριν 10 χρόνια έχουμε να πάρουμε ένα ευρώ. Έλεος, δεν αντέχουμε άλλο. Μάλιστα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε κάτι εσείς αν μπορείτε. Εμείς αυτό ευχαριστώ μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ. Ναι, να είστε καλά, κύριε Αγγελική. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας δίνουμε λόγο δημόσιο, να ακούει τη φωνή σας και να την ακούνε και αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να την ακούνε και να κάνουν κάτι γι' αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, μακάρι να μπορούσαμε. Πάμε σε μια άλλη κυρία, στον Άγιο Δημήτριο, στην κυρία Ελένη. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Έχω να κάνω ένα πρόβλημα που υπήρξε. Μου έχει έρθει μια ειδοποίηση στο σύζυγό μου. Για κράτηση αναδρομικών, λέει, κλάδου ασθενείας. Ο σύζυγός μου είναι συνταξιούχος εδώ και 11 χρόνια. Ναι. Και γράφει ότι για τον κλάδο ασθενείας ότι θα έχει κράτηση 10 ευρώ το μήνα. Δεν είναι καινούριος συνταξιούχος, οπότε ας πούμε να είναι 2 μηνών και να μην έχει γίνει σωστή εργασία για αυτό το θέμα. Ναι. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και γράφει μάλιστα εδώ κάτω, γράφει 290-74, κάθετος 20-1-22. Αυτά τα στοιχεία έχω να σας δώσω. Πιστεύετε ότι με 10 ευρώ το μήνα θα σώσω το κράτος? Όχι, και δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς, δεν το έχουμε ξανακούσει εδώ. Σας είπα για κλάδο ασθενείας. Ναι, δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν είναι καινούριο τώρα. Ναι. Να καταλαβαίνω τι λέτε. Θα έπρεπε να υπάρχει ήδη από την πρώτη στιγμή ή λίγο μετά. Όχι μετά από 11 χρόνια. Δεν ας πω. Ακριβώς. Να απευθυνθείτε στον ΕΦΚΑ, λοιπόν, ένα τηλέφωνο. Με 10 ευρώ. Πήρατε τον ΕΦΚΑ τηλέφωνο, στο 1555. Μήπως σας δώσουν μια λύση από το 1555, από τον ΕΦΚΑ. 1555. Να σας πω κάτι. Δεν θέλω να πω ότι καταστράφηκα.
Αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι χαμηλοσυνταξιούχος, παίρνει 400 ευρώ. Και τα 10 ευρώ μετράνε, έχετε δίκιο. Έτσι είναι, έτσι. Και τα 10 ευρώ είναι 120 ευρώ το μήνα. Ξέρω, κύριε, που σημαίνει ότι με 120 ευρώ θα πλήρωνα το μισό έμφυα. Λοιπόν, κύριε Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε την προσπάθειά σας. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε αλλιώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κάντε την προσπάθεια μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΦΚΑ και ελπίζω να βρείτε μια άκρη. Πάμε στον κύριο Μπάμπη από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Μας ακούει ο κύριος Μπάμπης από το Χαϊδάρι. Νομίζω ότι... Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Μπάμπη. Όσο για τα κυβερνητικά σχήματα που είπε η κυρία Αντωνίου, έχω την εντύπωση κυβερνητικό σχήμα στην Ελλάδα είναι ένα μέχρι στιγμής. Γιατί δεν είμαστε όριμοι για άλλα κυβερνητικά σχήματα. Και αυτό θα το αποτύχω κατωτέρων. Το αυτοδύναμο κυβερνητικό σχήμα μπορεί να βγάλει, έχω την εντύπωση, καλύτερες, να βάλει στο τραπέζι καλύτερες ιδέες, να βγάλει και καλύτερες αποφάσεις για την ανόρθωση της χώρας. Και αυτό θα σας το αποδείξω τώρα. Το τέλος του 2014 την κυβέρνηση ο Σαμαρά πάει και ένα ξέφωτο, αλλά δυστυχώς μετά το πολιτικό εκβιασμό το τότε αντιπολιτευμένο, δηλαδή για προεγή Προέδρου της Δημοκρατίας, έγινε βέβαια διακοπή, η οποία υπήρχαν όροι, επιτευχθέντες όροι, να εξοπλιστεί το κυβερνητικό ταμείο. Αλλά μετά τον εκβιασμό των αντιπολιτευμένων, κύριε Μπάμπη, λέτε, συγγνώμη, έγινε διακοπή αυτής της προσπάθειας από την κυβέρνηση Σαμαρά. Μάλιστα. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι το αυτοδύναμο κυβερνητικό σχήμα, μάλιστα, είναι πιο καλό. Δεν πιστεύετε στις συμμαχικές κυβερνήσεις. Μάλιστα, ο κύριος Μπάμπης δεν πιστεύει στις συμμαχικές κυβερνήσεις, πιστεύει στις μονοκομματικές. Πάντως, η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν συμμαχική κυβέρνηση. Ναι, δεν ήταν μονοκομματική κυβέρνηση, ήταν συμμαχική κυβέρνηση. Τρία κόμματα, μείναν δύο στην πορεία. Τέλος πάντων, βάσει αυτό, οι εποχές αλλάζουν και τα εκλογικά συστήματα αλλάζουν. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, να είστε καλά. Να συνεργαζόμαστε. Καλά πάθαμε κιόλας. Αλλά... Όχι, ναι, γενικά. Αλλά πάθαμε και τα μονοκομματικά και τα πολυκομματικά. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ελευθεριάδου από την Δραπετσόνα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Με ακούτε? Πολύ καλά. Πέστε μας. Ωραία. Ήθελα να σας κάνω ένα παράπονο. Να το κάνετε. Έχω μία στιγμή μία γυναίκα χείρα, εδώ και 50 χρόνια είμαι χείρα, και έπαιρνα μία σύνταξη 540 ευρώ. Τώρα μου κόψανε αυτά τα χρήματα και μου δίνουν μόνο 430. Εγώ βέβαια εργαζόμουν και δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν γίνεται τίποτα. Αλλά τώρα έπαθα ένα ατύχημα. Έπεσα και έσπασε το ισχύο μου. Πήγα χειρουργήθηκα, ο γιατρός με χειρουργήσε, φαίνεται δεν ήταν γιατρός. Δεν μπορούσε να με χειρουργήσει, αλλά το έκανε λάθος. Ναι. Και είμαι κουτσί τώρα 4-5 χρόνια. Δεν μπορώ να περπατήσω, περπατάω με τα πυρικά. Και δεν μπορείτε να δουλέψετε, μάλιστα. Μα ποτέ. Και δεν μπορείτε να δουλέψετε, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε... Αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και ήθελα να ρωτήσω, βέβαια αυτή τη στιγμή δεν είναι γι' αυτό που θέλω να σας πω εγώ, αλλά γιατί δεν βρίσκω ευκαιρία να πάρω κάπου να μάθω κάτι. Ήθελα να ρωτήσω, εάν πάω στο ΙΚΑ, δεν πρέπει να μου δώσουν ένα αυτό για αναπηρία? Ναι, το σκέφτηκα και εγώ αυτό που είπατε τώρα, κύριε Ελευθεριάδου. Δεν ξέρω τώρα τι ισχύει. Και το κάταγμα στο μοιραίο στο είναι πολύ δύσκολο. Δεύτε, είναι πολύ δύσκολο. Δεν το ξέρω. Πρέπει να το κάνετε όμως, φαντάζομαι. Δεν πρέπει να το δοκιμάσετε με έναν τρόπο. Να πάω στο ΙΚΑ. Δεν ξέρω όμως πώς γίνεται τη διαδικασία. Δεν την ξέρω τη διαδικασία, κύριε Ελευθεριάδου, θέλω να σας πω, που γίνεται αυτό. Ωστόσο, αυτό που λέτε το ακούω σαν λογικό. Τώρα τι να σας πω. Ότι αυτό βέβαια προϋποθέτει να περάσετε από μια επιτροπή, να σας εξετάσουν, να δουν ότι δεν μπορείτε να δουλέψετε και ενδεχομένως να πάρετε κάτι παραπάνω από αυτά με τα οποία δεν μπορείτε να ζήσετε. Δεν ξέρω όμως περισσότερο να σας πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Είναι πολύ μεγάλες οι δυσκολίες και πολύ διαφορετικές από σπίτι σε σπίτι, να το πούμε. Πάμε στη Βάρη, στην κυρία Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Καταρχάς σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να μιλήσω για κάποιες απόψεις που έχω. Καταρχάς όλοι τους στη Βουλή πρέπει να καταλάβουν ότι απευθύνονται σε νοήμονες πολίτες. Καλούμαστε τελικά να ψηφίσουμε ποιος είναι ο λιγότερο χειρότερος. Έχουμε κουραστεί. Τώρα, από τι πήρα την αφορμή και σας τηλεφώνησα. Ανακοινώνει χτες ο κύριος Γεωργιάδης για το πλαφόν το 3% στις αυξήσεις των επαγγελματικών μισθώσεων. Συστέ. Πολύ καλά κάνει και έχει και δίκιο, ας πούμε. Αλλά δεν μπορεί να ανακοινώνει τέτοιο πράγμα όταν αφήνει ελεύθερες τη βενζίνη, ελεύθερα τα τρόφιμα, ελεύθερα χωρίς, δηλαδή στην εσχροκέρδεια. Είναι ίσχος. Αυτό. Δεν μπορείς να έχεις όλα τα καύσιμα, τρόφιμα, ενέργεια, τα πάντα, να έρχεται η ΔΕΗ 1500 ευρώ, συγγνώμη, και να περιμένει να σωθεί από τον μικροϊδιοκτήτη που άντε έχει ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα, ένα κατάστημα. Δηλαδή, ναι και σε αυτό, αλλά πρώτα πρέπει να πιάσει τα μεγάλα κεφάλια. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστώ, μην σας κουράζω. Δεν μας κουράζετε, κύριε Καταρίνα. Έχει ένα παράπονο το οποίο έχει μια... Και, τι να σου πω, δεν μπορώ να το πω την παραλόγω, ότι προφανώς όλα πρέπει να γίνονται και να υπάρχει και μια προτεραιοποίηση. Είναι σημαντικό πάντως και αυτό με τα μαγαζιά, γιατί είναι πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και από τις επιχειρήσεις αυτές είναι και οι ιδιοκτήτες, είναι και αυτοί οι εργαζόμενοι εκεί. Καλό είναι, μακάρι να πάει και στα σπίτια αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Κραβαρή από το Ζεφύρι. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Εγώ επειδή εργάζομαι στο κέντρο της Αθήνας. Θα ήθελα να κάνετε ένα ρεπορτάζ, αν μπορείτε. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που λιμένονται όλους τους τρεις τους. Υπάρχουν σχολεία τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν σχολεία που έρχονται και περνάνε επιτίδη. Οι άνθρωποι που μένουν στις δομές, που πουλάνε βραχιόλια, πουλάνε τριαντάφυλλα, πουλάνε οτιδήποτε, κλέβουν πορτοφόλια, κάνουν, ράνουν. Και δεν υπάρχει αστυνομία ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα. Ναι. Και είναι κρίμα για το κέντρο της Αθήνας, γιατί αν εμείς ήμασταν στις πυραμίδες, θα μας είχαν φάει ζωντανούς. Ναι. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Από τη μεριά που είστε, κάντε ένα ρεπορτάζ, παρακαλώ πάρα πολύ. Για ο τουρισμός είναι βασικός. Ναι, ναι, για το παρεμπόριο λέτε ουσιαστικά, για το παρεμπόριο. Ποιο παρεμπόριο, δεν υπάρχει παρεμπόριο, δεν υπάρχει αστυνομία. Δεν υπάρχει αστυνομία, μάλιστα, καταλαβαίνω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και σε εσάς. Και πάμε στο Κερατσίνη, στον κύριο Στέλιο. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Αν μπορείτε, χαμηλώστε την τηλεόραση μόνο, κύριε Στέλιο, για να σας ακούσουμε καλά και να μας ακούτε κι εσείς. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Πέστε μας. Σαν Έλληνες πολίτες. Κύριε Ξενάκη, σας παρακολουθώ από τη μέρα που μπήκατε στην τηλεόραση. Πάρετε όσο την πάθεια, πέστε εδώ όσαν καταλαβαίνετε. Είμαι 80 χρονών. Θα παρακαλέσω να δώσετε ένα λεπτάκι παραπάνω. Ναι, κύριε Στέλιο, πέστε γιατί μας. Αυτά που θα πω εκπροσωπούν τη μισή Ελλάδα. Πέστε μας. Σήμερα άνοιξα το ρεύμα της ΔΕΗ. Ξέχασα να σας πω ότι είμαι συνταξιούχος των 340 ευρώ. Μας στέλνανε επί 5 φορές, 6 φορές, 7, 8 φορές προκαταβολή. Κάθε μήνα προκαταβολή, 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 προκαταβολή. Και σήμερα μας στείλανε τον καθαριστικό τελειωτικό. Εγώ είμαι με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι οξυγόνος στο σπίτι. Λοιπόν, όταν άνοιξα το φάκελο, κύριε Ξενάκη, σας μιλάω ειλικρινά, μόνο που δεν έπεσα χάμω. Ακούστε τώρα να με κρίνετε εσείς αν λέω την πραγματικότητα ή ό,τι θέλω να λέω. 1500 ευρώ. Το ρεύμα μου είναι 170. Με λίτρα αναπροσαρμογής 670. Ρυθμιζόμενες χρεώσεις 280. Και κάτι ψηλά, κάτι ψηλά, κάτι ψηλά που τα πήγανε εκεί.
Και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Κύριε Ξενάκη και αγαπητοί κύριοι δημοσιογράφοι, όταν εγώ πριν 8 χρόνια, 8 μήνες, μου στέλνανε προκαταβολή, η τιμή του ρεύματος δεν είναι αυτή που είναι σήμερα. Αυτοί με μετρήσανε με τα σημερινά. Δηλαδή 8 μήνες που δεν έρχεται κανένα να το σκεφτεί να σας το πει αυτό το πράγμα. 8 μήνες που μου στέλνανε προκαταβολή 70 ευρώ, έτσι μου στέλνανε σε 70-75. Έτσι. Ναι. Η τιμή του ρεύματος ήταν κανονική. Τώρα που την βάλανε με την τιμή τη σημερινή. Κύριε Στέλιο, να ρωτήσω κάτι. Αυτούς είναι λογική, υπάρχει λογική αυτή. Κύριε Στέλιο, να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα λεφτά, αλλά τα 1000 ευρώ που με κλέβουν αυτή τη στιγμή, πού πάνε? Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Στέλιο, σας ακούσαμε. Το λέμε για την ρήτρα από Δεκέμβριο, το λέμε. Λοιπόν, και νωρίτερα, να, είναι πολλοί κόσμος στην κατάσταση αυτή, από ό,τι φαίνεται. Και κυρίως πώς υπολογίζεται, είναι μυστήριο. Να είστε γερός δυνατός κι εσείς και η σύζυγός σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τηλεφωνήσατε. Τι να πω, δηλαδή σταματάνε και τα λόγια κάποια στιγμή. Πάμε και στον κύριο Χρήστο. Καλησπέρα, κύριε Χρήστο, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Γεια σας. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Να τα πείτε. Από το Ήλιον. Από το 12, ναι. Ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο Βούρτσης μου κόψανε μέχρι σήμερα 140.000 ευρώ από τη σύνταξη και από το υπηκουρικό. Τι πρέπει να κάνω, μπορείτε να μου πείτε? Από 2.000 ευρώ με φέραν στα 1.000 ευρώ. Είναι δυνατόν? Ναι, και δεν παίρνετε και εικάσεις εσείς με 1.000 ευρώ. Οπότε δεν είχατε να σας κόψουν από εκεί. Σας παίρνει χαμηλό συνταξιούχη. Ναι, ναι, αυτό λέω. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε. Έπαιρνα 1.700 ευρώ σύνταξη και 400 επικουρικό. Ναι, ναι. Μου και δώσαν 1.100 και 200 το επικουρικό. Πώς θα ζήσω εγώ? Δεν τα δίνετε σε αυτούς να τα βγάλουν πέρα? Τι να σας πω τώρα. Να μου πεις ότι είναι συμμορία όλοι. Τώρα, δεν θα χρησιμοποιήσω τη συμμορία. Θα πω ότι ο καθένας παίρνει την ευθύνη που τον αναλογεί και η συγκεκριμένη την ευθύνη αυτή στις εκλογές του 2014 την πληρώσανε. Πάντως και ήρθαν κάποιοι άλλοι. Η σύνταξή σας δεν αυξήθηκε από τότε, η ίδια έχει μείνει. Οι άνθρωποι πληρώνουν εισφορές για 2.000 ευρώ μισθό και παίρνουν σύνταξη και παίρνουν χιλιάρικο. Δεν έχω να σας πω τίποτα πραγματικά. Σας αντιλαμβάνομαι πλήρως. Υπάρχουν πάρα πολύ, πολύ μεγάλος αριθμός συνταξιούχων που βρίσκεται στην κατάσταση δική σας. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Δεν έχουμε άλλους φίλους. Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε τους φίλους. Στα 1.000 τηλέφωνα θα δημοσιοποιήσω δημοσκόπηση. Στα 1.000? Στα 1.000 τηλέφωνα. Ναι. Να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, εντάξει. Παίρνουν πάντα αυτοί που έχουν παράπονο, έτσι δεν παίρνουν αυτοί την ευχαριστημένη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10:10. Να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.